σε παίρνω. Κύριε μου και κύριε, εδώ είμαστε. Ξεκινάει ο Δο Ζαρίφη με στην τρέλα. Από ό,τι κατάλαβα, ξεκινήσαμε με τριαντάφυλλο, γιατί τελικά αυτή η κονσέρβα, η μπιφ, άνοιξε και δεν λέει να κλείσει. Θα πάμε όλοι με ζε. Έπρεπε να ξεκινήσει μισό-μισό και με του δύο, γιατί τώρα θα βγουν και θα πούνε ότι παίρνει το μέρο του. Βάλτε και λίγο δάντι, μην έχω άλλο. Βάλε λίγο παλιό παλιό. Μέχρι να βγουν δάντι, να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου. Βεβαίω, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα την αδερφή τη. Και χρόνια πολλά στον Κώστα Καπετανίδη μας, το μωρό μας, το τρελό. Στην Ελένη Νασοπούλου μας, στην παραγωγή μας. Στην Κωνσταντίνα Μάρα μας, αυτό το κορίτσι που λέτε, βέβαια, αν ζει στο μοντάζ. Ναι, ζει στο μοντάζ. Και την Κωνσταντίνα μας τα... Τα μαλλιά. Όχι τα μαλλιά, όχι, καλέ. Στην ομάδα της εκπομπής, εγώ είμαι Κωνσταντίνα. Ναι. Λέω τις ευχές στο σκηνοθέτη την ώρα που τον παίρνει ο Νίκος Κοκλώνης να του πει τα χρόνια πολλά. Να τις πεις στον αέρα, ο Νίκος Να κόψε, ναι, κόψε, μίλα με τον παραγωγό. Δεν είναι για ρίσκα τώρα. Να σου κόψω και το πλέον. Χρόνια από Παναγία μου. Χρόνια πολλά στην Ελληνίτσα μας που μας βάφει και στην Τίνα μας που μας φτιάχνει τα μαλλιά πάνω τα δύο κορίτσια μας στο καμαρινάκι μας. Πες σε όλους χρόνια πολλά, γιατί Κωνσταντίνος και Ελένη πάρουν παντού. Και βέβαια χρόνια πολλά στην Ελένη της καρδιάς μου. Την γειτόνισσα εδώ πέρα, την Ελένη Τσολάκη, χρόνια πολλά. Ξεκίνησε στην Ελένη της καρδιάς μου και λέω θα πεις... Και στην Ελένη της ζωής μου, την Ελένη Μενεγάκη, το κορίτσι μου που έχει τη γιορτή της και κάθε φορά θυμάστε τι γινότανε στην παλιά τηλεόραση. Τι γινότανε. Παλιό Πασόκ, να μπαλόνια, 10 τούρτες, δεν προλαβαίναμε. Μπαλόνια, τούρτες, παγωτά. Την πάντα του Δήμου, την χοροδία τρικάλων, ό,τι μπορούσαμε. Το κορίτσι μου το όμορφο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στις Ελένες, αυτά τα ξεχωριστά πλάσματα. Τηλέφωνο θα την πάρεις. Τηλέφωνο θα την πάρεις. Την Ελένη. Βέβαια θα την πάρω. Να τη ευχηθείς. Βεβαίως, κάθε χρόνο τη θέλω να την πάρω. Αυτό κάθε φορά που μα ρωτάνε όλοι θα την πάρει, γιατί δεν την πάρω. Αυτό όμως είναι ωραίο θέμα για να παίξει στα site. Ευχήθηκε χρόνια πολλά η Κατερίνα Ζαρίφη, δεν ευχήθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Και αυτό ήταν. Τι δάχτυλο είναι αυτό, ρε. 3-2-1 κλακέτα, πε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ελένη, τη ζωή μα, καρδιά μα. Τι άλλο. Γιατί. Να το πε, το πε, το πε. Το πε, το πε, παπαγάλο. Εγώ μπορεί να μην συνεργάστηκα με την Ελένη, αλλά ήταν το γουράκι μου για μένα. Να το, να. Τεινάζει το μαλλί, κοπέλα. Λοιπόν, αφήστε τα γούρια να πιάσουμε τα. Να πιάσουμε αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται τώρα, δεν ηρεμούμε εκεί τριαντάφυλλο με δάντι. Όχι. Γιατί. Άστα, Κατέρι. Τι. Έβαλε και το τραγούδι μου, σαν οι μπαλτζής τύπους, η Χρήστος Δάντης, δώσε. Τι λέγαμε χθες. Ρε παιδιά, όμως και μεταξύ μας τώρα, τι κομματάρες έχει πει και ο Δάντης, ρε παιδιά. Και τι φωνάρα να πει. Αυτό από μόνο του όμως μας θυμίζει ότι καλό είναι οι καλλιτέχνες να τραγουδούν και να μην κάνουν δηλώσεις. Ναι, γιατί συνεχίστηκε, Άννα μου. Τι λέγαμε χθες, ότι αυτό το μπιφ δεν θα έχει σταματημό. Ότι αντάφυλλος βγήκε καλεσμένος στο Γιώργο Λιάγκα, έκανε τις δηλώσεις του, μετά τον βρήκε και τον breakfast έξω από το στούντιο, έκανε και άλλες δηλώσεις, κόλλαπος. Τριαντάφυλλος. Ναι, θες να το δεις. Έχει κάνει release the Kraken. Άστα να πάνε. Release τριαντάφυλλος. Ο τριαντάφυλλος να ασχοληθεί λίγο με τις νότες που τραγουδάει, γιατί δεν τις εκφράζει σωστά. Είναι επιϊκός φάλτσος. Να ασχοληθεί πρώτα αυτά, να μάθει να τραγουδάει και μετά να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Εγώ προσωπικά, εάν μου αποκαλούσαν το Mickey Rook της Ελλάδος, ναι, θα πρόσεγα πάρα πολύ μην καταντήσω ο Mickey Mouse της Ελλάδος. Αν τον δεις από κοντά, τι θα του πεις, ρε παιδί μου, θα του πεις γιατί έκανες κολοτούμπα και άλλα, μου έλεγες από κοντά και άλλα. Θα του πω, σκάσε, απ' τη σκέψη μου βγες, δεν μιλούν οι σκιές, σκάσε. Τον προγαλώ, με όποια ορχήστρα θέλει, όπως θέλει, να τραγουδήσουμε live. Ποιος είναι καλύτερος τραγουδιστής, εσύ ή ο Δάντης? Να τραγουδήσουμε live. Ο Δάντης είναι πολύ καλός στα ροκ και στα ξένα. Και στα λαϊκά. Στα λαϊκά, απλά δεν τον βλέπω. Ήταν, νομίζω, λάθος του. Και στα μάτια πολύ του κόσμου. Αν ο Χρήστος Δάντης βγει και ζητήσει συγγνώμη. Δεν με ενδιαφέρει συγγνώμη. Νομίζω ότι όταν πιστεύεις πολύ στο Θεό και στον Χριστό, κάνεις το σταυρό σου, προχωράς. Καλά να είναι άνθρωπος. Πάντα όμως ανάβω καιρή και σε προσευχή μου λέω να είναι όλος ο κόσμος καλά. Απλά αυτοί που δεν είναι για να είναι δίπλα σου, τους λέω να είναι καλά, απλά να μην είναι δίπλα μου, εντάξει. Σκάσε, απ' τη σκέψη μου βγες, δεν μιλούν οι σκιές. Σκάσε.
λίγο δύο πράγματα που εγώ πιστεύω ότι που έχει τώρα ξεφύγει η κατάσταση. Όταν αρχίζει αυτή η κόντρα και αναφέρεται στα επαγγελματικά, ενώ προκλήθηκε από κάτι που δεν αφορά στα επαγγελματικά. Από τι προκλήθηκε? Προκλήθηκε από την Ασημίνα Χατζιάνδρεο, τα σχόλια για τον Άρης Ολέδη και τη Μαρία Άντωνα. Και μετά όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ο Τριαντάφυλλος είπε ότι η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Ολέδης είναι αδέρφια μου. Εγώ δεν βγήκα να πω κάποια πράγματα. Δεν έπρεπε η Ασημίνα να πει. Ναι. Και μετά, όπως καταλαβαίνεις, ο Χρήστος που είναι πολύ προστατευτικός με την Ασημίνα, μπήκε και αυτό στο παιχνίδι. Για μένα το αθέμητο σε όλη αυτή εδώ την υπόθεση είναι ότι έχει αρχίσει αυτή η επαγγελματική κόντρα που δεν έχει και βάση. Ναι, τώρα δηλαδή είναι σε μια φάση που προσπαθούν να αποδείξουν ποιος την έχει μεγαλύτερη αυτή την καριέρα. Το οποίο νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό. Κλείνουμε τώρα, παιδιά, καριέρες, γιατί θα τρελαθούμε. Κοίταξε, στο τέλος. Να σας πω κάτι. Έκανε ένα λάθος ο Χρήστος Δάντης. Έπρεπε να δείξει, νομίζω, ο Τριαντάφυλλος μια ανωτερότητα και να μην το συνεχίσει. Απλά επειδή ο Τριαντάφυλλος, όπως ξέρουμε, είναι λίγο σαν μικρό παιδί. Στον τρόπο δηλαδή, που αντιμετωπίζει κάποια πράγματα. Μπήκε στο ίδιο τρυπάκι που μπήκε και ο Χρήστος Δάντης. Κατάλαβες και έκανε αυτό που έκανε και ο Δάντης. Έχει γίνει ποτέ μπιφ που να έχει υπάρξει, μάλλον μπιφ που να υπάρχει μέσα ο Τριαντάφυλλος και να μην το έχει τερματίσει? Μόνο μια φορά. Με την Ελευθερία Ελευθερίου που είχαν σταματήσει τη συνεργασία. Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα παιδί που το ξέρετε ότι απαντάει και απαντάει και εμβρασμό και μυαλού. Του αρέσει κιόλας αυτό. Του αρέσει. Yeah. Εγώ θέλω να πω όμως... Δεν κάνει πρόκληση τώρα και πρόσκληση για να πει αυτό που λες και εσύ. Ποιος είναι πάντως... η μεγαλύτερα... Πάντως συγγνώμες έχουμε ακούσει να ζητάει. Ναι. Εντάξει, να τα πούμε καλύτερα και αυτά. Είναι και τα δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Χάσανε αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία για τίποτα. Για τίποτα. Να προβάλλει ένα τον άλλο σε κάτι που πραγματικά κιόλας δηλαδή. Παιδιά, είναι ούτως ή άλλως άκομψο. Ναι, να σχολιάζεις για μένα ένα χωρισμό. Το καταλαβαίνω είναι ότι και εμείς συζητάμε πολύ καλά πράγματα. Και θα το λήξουν, πιστεύω. Και εγώ πιστεύω θα το λήξουν. Γβαϊστάτε, μήπως δούμε και συνεργασία. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι στην Αμερική αυτό θα μπορούσε να ήταν και φτιαχτό για να κυκλοφορήσει μετά follow-up τραγούδι. Στην Αμερική ήδη οι μανατζαρέοι θα είχαν πάρει τηλέφωνο. Βέβαια. Και θα πούμε, παιδιά, σας έχουμε τραγούδι. Έχουμε το μαγαζί, έχουμε το τραγούδι, ελάτε λίγο να ενωθούμε. Λίγο ακόμα τσακωθείτε και θα ελάτε. Βάλτε και το μονόπεδο. Βάλτε, βάλτε. Μέσα. Και βρήκα τίτλο τραγουδιού. Ποιο? Σκάστε Τριαντάφυλλο. Όχι, παιδιά, το βρήκα εγώ. Θα γινότανε χαμό. Σκάσε με τρυπάς. Ναι, σκάσε με τρυπάς. Επίσης. Παιδιά, είστε πολύ πανούργοι. Και θέλουμε να, μπράβο, θέλουμε να λήξει αυτό το μπιφ εμείς. Σαν θεατές το λέω τώρα. Θα μου πεις, είσαι με κάποιον πιο κοντά σε αυτό που σκέφτεσαι. Εγώ δεν μπορώ να παροθέσει σε κάτι που είναι ένας καυγάς για έναν χωρισμό ενός ζευγαριού αλουνού, παιδιά. Είναι χαζός ο λόγος. Έχουν υποθεί ατάκες που δεν χρειαζόντουσαν, δεν τον βλέπω. Δηλαδή, ποιον ήταν εκνευρισμένος πάντως το Γιώργο Λιάγκα ο Τριαντάφυλλος. Ήταν εκνευρισμένος. Χρήστο Δάντη μου, άμα θες, έλα σε μας, αλλά όχι εκνευρισμένος. Να τραγουδήσουμε. Επίσης, αν ήμασταν στην Αμερική, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ θα έτρεχαν σίγουρα να πάρουν δηλώσεις από Μίκι Ρουρκ και αν μπορούσαν και από Μίκι Μάου. Ναι, ναι, ναι. Για να τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο θέμα. Ή δυνατόν και από Μίκι Μάου. Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο που ναι, μεν τραγουδάει. Μπιφ δεν έχει αυτή τη στιγμή. Κάνει μόνο επιτυχία. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε, Κατερίνα. Σκίζει. Κάνει μόνο επιτυχία, κοιτάει την καριέρα του. Τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί και του αξίζει γιατί πραγματικά. Δουλεύει πάρα πολύ, το βλέπουμε και οι συνευλίες στο εξωτερικό, γεμίζει στάδια, γεμίζει ό,τι μαγαζί. Και ποιος άλλος είναι αυτός? Κωνσταντίνος Αργύρος. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Βρέθηκα και εγώ, πήγα στην πρεμιέρα της Παρασκευής, το μαγαζί ήταν, εντάξει, όχι απλά γεμάτο. Όχι απλά γεμάτο, δεν έπεφτε καρφίτσα, απίστευτο το κέφι. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με την ζευγάρα νομίζω δώσανε τον καλύτερό του σε αυτό. Τα αγαπώ εγώ, Λένα. Αλλά νομίζω ότι άλλος έκλεψε την παράσταση. Πέρα ότι ήταν και ο κύριος Κασελάκης εκεί πέρα την Παρασκευή, το Σάββατο. Η κοπέλα του. Ναι, η κοπέλα του, η Αλεξάνδρα η Νίκα, πήγε το Σάββατο εκεί πέρα. Ωραίο να το δει από κοντά. Είναι κούκλα είναι, παιδιά, ένα κούκλα. Και ήταν και βρέθηκε εκεί, νομίζω. Και δεν πήγε πρεμιέρα Σάββατο. Μάλλον για να αποφύγει. Μπορεί το... να πήγε και πρεμιέρα, γιατί τώρα τις φωτογραφίες που βλέπω, να ξέρετε, επειδή είναι από δύο σουίτες που έχει πάνω ο όροφος, δεν φαίνεται και το ποιος είναι και ποιος μπορεί να παρακολουθεί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάτω δεν βγάλανε φωτογραφίες. Οπότε ωραίο, ωραίο. Τι? Ωραίο. Δηλαδή θέλω να πω ότι καλύτερα που στην πρεμιέρα δεν πήγε, γιατί έχουν κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους σαν ζευγάρι. Η αλήθεια δηλαδή είναι δεν... ότι η Αλεξάνδρα, επειδή σπουδάζει στην Αμερική και πηγαίνει, έρχεται συχνά πυκνά, και ο Κωνσταντίνος Αργύρος πηγαίνει από εκεί. Οπότε είναι μια σχέση που ουσιαστικά είναι της απόστασης, βοηθάει και τα ζευγάρια. Γιατί συχνά πυκνά, οπότε έρχεται εδώ πέρα και πάει εκείνος. Δεν βαριέται κανένας τον άλλον.
Εμάς τα λες, βοηθάει η απόσταση, Δημήτρη μου. Νομίζω μήπως θέλει λίγο παραπάνω χιλιομετρική απόσταση. Γιατί αυτό. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή σου συμβεί κάτι σε ένα, τι είναι τα Γιάννενα. Ναι, ναι, σιγά τα Γιάννενα. Τι είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι η Θεσσαλονίκη. Ο Κάβουρας και το Ζουμίτι. Άμα πεις ότι πάω στη Νέα Υόρκη, όσο να πεις, θέλει μια μέρα. Εγώ αν είχα το εργοστάσιο που είχε η Αλεξάνδρα, παιδιά μου, δεν θα ήμουν τόσο στυλάτη. Για εγώ θα σα πω κάτι ότι η κοπέλα, επειδή μπορεί να έχει αυτό το εργοστάσιο που λες δεν έχει μείνει σε αυτό, οι σπουδέ τη είναι πάρα πολύ. Μπράβο τη, είναι συνεχόμενα. Το ψάχνει συνεχόμενα. Σπουδάζει, ξέρω. Πάει για σοβαρά. Μάρκετινγκ. Ναι. Μάρκετινγκ, ναι. Να πω κάτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πάει προς σοβαρά σαν σχέση, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δείξει. Έχουμε δίκαια σχέση, αλλά στα σοβαρά και δίκαια. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται τα μπέλα. Σοβαρά, σοβαρά αυτό. Να περνάνε καλά. Δύο κουκλιά είναι και τα δύο. Παιδιά είναι και δύο. Κούκλι, το πάνω απ' όλα να περνάνε καλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι καπαζίτα, όπως το είπε. Καπαζίτα. Παιδιά, να σας πω τον πόνο. Κουκλάκια ζωγραφιστά. Κουκλάκια, ναι, ή το γνωστό κούκλο ζεύγαρο. Κούκλο ζεύγαρο. Βέβαια, όλο αυτό βγαίνει από το καπαζίτα Κατερίνα Ζάριφη, καταλαβαίνετε. 14-800. Όχι, όχι, όχι. Ζήτα άλφα είναι στο 14-800. Εντάξει, Δημήτρη, 40 θα μείνει. Ακούστε με τώρα. Πήγα, βεβαίως, εννοείται θα μείνει το μανάρι. Για να μάθετε. Θέλω να πω ότι πήγα σαν guest στα γυρίσματα τη κατάρα τη Τζέλα Δελαφράγκα. Να πούμε guest, λοιπόν, γιατί σου δώσανε μεγάλο ρόλο και δεν μπορούσε. Συγγνώμη, πήγες εσύ απλά μόνο guest. Όχι, πήγα guest γιατί, αγάπη. Έπρεπε να σου γράψω, αγάπη μου, τρία επεισόδια σε αγάπη μου. Μου είχαν γράψει διπλό ρόλο. Οι μέντορές μου, Ρέπας Παπαθανασίου, αυτά τα δύο αγαπημένα μου πλάσματα φτιάχνουν την απόλυτη επιστροφή μετά το κλάμα. Που είχαν κάνει και τα safe sex και όλα αυτά. Κλάμα, πολύ λοιπόν, γέλιο. Εδώ θα πέσει πολύ κλάμα από το γέλιο. Είναι μία σειρά που θα σατιρίζει όλα τα serial. Βεβαίως. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία σειρά 14 επεισοδίων. Θα σατιρίζει όλα αυτά τα serial που έχουμε δει με το δικό τους τρόπο. Από ψήθυρους μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σασμούς κλπ. Επικό. Επικό. Θα πέσει παιδιά, πολύ γέλιο. Είναι επικό. Παίρνουμε μία γεύση κρυφή από τα TikTok τους και σας λέω μετά και άλλες λεπτομέρειες. Ανάπεσε, πώς αναντέξει η κυρία. Και σήμερα δεν ξέρω πεις έτσι. Μάνα ξύπνα, ξύπνα και δεν θα σε ξαναπώ κρυά. Το πρώτος παιδί. Δεν σου είπα να δεν ξέρω πεις έτσι. Παιδιά, αυτό είναι ο σασμός, όπως καταλάβετε. Κοιτάξτε μαλλί. Είναι όλο με την αισθητική του Μιχάλη και του Θανάση, που είναι σχολή. Να σας πω ότι εγώ είδα τη μέρα που πήγα, κάναμε guest μαζί με τη λατρεμένη μου Πινελόπη Πιτσούλη. Εσύ τι θα κάνεις μαζί της? Εγώ είμαι εκεί μια γειτόνισσα, θα δείτε, έχει μια δράση. Πες μας κάτι, δηλαδή έχουμε την πηγή. Πιάνω στα πράσα. Διακριτική. Δύο καλόγριες, οι οποίες δεν είναι εντυμένες καλόγριες. Και μιλώ. Σεξοφόβες. Όχι, κάνουν άλλα πράγματα, πιο πονηρά. Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Το γέλιο που έχει αυτή η σειρά, καταρχάς είναι ένα cast, τι να σας πω, υπερπαραγωγή. Δηλαδή όλοι οι γνωστοί ηθοποιοί αγαπημένοι που έχουν περάσει σε ρέπα από Παθανασίου θα είναι μέσα. Είναι στάνταρ σε όλα. Έχει και στάνταρ ιστορίες, έχει και στάνταρ ιστορίες. Θα δείτε να κάνουν guest όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τον μόνιμο ρόλο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να, μόνο εμένα δεν πήρανε τηλέφωνο. Γιατί είσαι και ηθοποιός. Γιατί, αγάπη μου. Βέβαια. Πιστοποιημένη και όλα στο Υπουργείο. Καλούμε Μιχάλη και εμένα Θανάση. Με έχουν πάρει, γι' αυτό το γιατί, λέω. Γιατί, για το Θανάση. Ναι. Σε πήραν από το ρεπ. Τώρα θα γίνει. Όχι, όχι, πλάκα κάνει. Τώρα θα έρθει. Η κατάρα τη Άννα Ζιρδέλη θα μα διαλύσει. Και ξέρει, μην ανοίξω το στόμα μου, τι? Όχι, άνοιξε το, πέστα. Πέστα. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Όχι, για την κατάρα που λες, Άννα Ζιρδέλη. Όχι, αγάπη μου, όχι. Θεωρώ ότι θα είναι το Talk of the Town και το Talk of the TV τη επόμενη χρονιά. Τώρα, αν ουσιαστικά σατηρίζουν πολλέ πετυχημένε αγαπημένε τηλεοπτικέ σειρέ, θα γίνει χαμό, παιδιά. Είναι απίθανη, παιδιά, η αισθητική, αν δείτε τα ρούχα. Μαθαίνετε γενικότερα, ναι. Τι να σας λέω. Γενικά όλες τις δουλειές είναι τόσο προσεγμένες, λεπτομεριά. Είναι απίθανη, είναι κοιλάμη. Από την εξωτερική εμφάνιση, από τις επιλογές που κάνουν με τους ηθοποιούς, την μουσική επένδυση. Όλοι έτσι γλύφει για να την πάρουν. Θα πάρω εγώ Μιχάλη. Πριν έλεγε εμένα, περίμενε τώρα. Περίμενε, γιατί ανοίγουν και αλλού. Έχουν ανοίξει αλλού πόρτες. Τι γίνεται στον Αντένα, καλέ. Καλά, εντάξει. Τι θες να με στείλεις εκεί, θες? Όχι, κορίτσι μου. Απλά εσύ, επειδή τα μαθαίνεις τα νέα και έχεις τα τελευταία hot. Δημήτρη, εσύ τα έχεις τα νέα? Όχι. Τα έχετε μαζί σας. Όχι, τώρα εγώ παρεξηγήθηκα. Ήταν εγώ να το πω, αλλά όχι να το πει άλλο. Αγάπες μου, πείτε μου, τι γίνεται στον Αντένα. Όποιος θέλει, μοιραστείτε το. Οι κυρίες του Αντένα, ρε παιδιά. Οι κυρίες του Αντένα. Θεματάρα που μας απασχολεί όλους. Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο με την Πέττη Μαγκύρα, με τη Μαρία την Αναστασοπούλου.
Τι μέλη γεννέστε με αυτές τις κυρίες. Ναι. Η Τίνα Μεσαροπούλου, χρόνια πολλά στην Τίνα. Στην Τίνα. Και στον Κώστα Φραγκολιά που είναι εκεί δίπλα. Ναι. Βέβαια, τα φιλιά μας. Έδωσε πάλι το ρεπορτάζ. Τι είπε πάλι. Θες να το δεις. Να το δούμε, παιδιά, να ξέρουμε. Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Έχει συμβόλαιο ένα συν ένα με τον Αντένα. Η παραμονή της ίδιας εξαρτάται με το τι θα γίνει στη ζώνη. Αυτό ακριβώς που είπε και αυτό που αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ. Η Φέη Μαυραγάνη φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τον Sky. Ναι. Από την άλλη, έχει γίνει η πρόταση στη Μαρία Αναστασοπούλου για να αναλάβει την πρωινή ενημερωτική ζώνη, ώστε να υπάρχει. Είναι κάτι συνέχεια. Που το βλέπει θετικά η Μαρία Αναστασοπούλου. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσει αυτή την εβδομάδα με τον σταθμό. Ο σταθμός, από ό,τι έχω καταλάβει, το θέλει πάρα πολύ. Να πω ένα τελευταίο. Έχει ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι δεν έχει μπει σε διαδικασία συζητήσεων ακόμα με τον Αντένα, η ίδια κάνει ραντεβού με πρόσωπα. Όχι, με πρόσωπα για την εκπομπή της, γιατί δεν θέλει να μείνει τελευταία. Κάνει ραντεβού με φίλους της. Ναι, με φίλους της. Κυρία Αναστασοπούλου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ. Θα δούμε διαζύγιο με τον Γιώργο Παπαδάκη. Πάρα πολύ που ήρθατε. Είστε επιθυμητοί από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Καταρχάς δεν μπορώ να μην ακούω, γιατί όπως σε πλησιάζει είναι σαν να σου ανακοινώσει ότι κέρδισε τον Τζόκερ. Λες κάτι καλό μου ξύβει. Κυρία Αναστασοπούλου. Και κάνετε ερωτήσεις δευτερόλεπτα. Μένια κούκου. Αυτά τα πεσήματα εγώ θέλω κάποια στιγμή, έτσι όπως κλείνει το πρώτο το αυτοκίνητο, να κλείσω μια φορά ένα μικρόφωνο. Όχι, δεν αγάπη μου, τα προσέχουμε. Τι να κάνουμε. Αυτά τα μισά τα ξέρουμε. Ωραία, μπορεί να με βοηθήσει κάτι. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Η ενημερωτική ώρα του Σαββατοκύριακου στην Αντένα, τι ώρα ξεκινάει? Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Αντένα θέλει να ενεργοποιήσει μόνο ενημερωτικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο, που θα ξεκινάει από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα καταλήγει μέχρι το δελτίο το μεσημεριανό. Έτσι δεν είναι? Ακούστε τώρα. Έτσι, οι τελευταίες πληροφορίες θέλανε σήμερα 21 Μαΐου να συζητάνε για πρωινή ενημερωτική 8 με 12. 8 με 12. Α, 8 με 12. Αλλαγή πλάνων, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ενοποίηση ζώνη σου. Και το πρωινό το ψυχαγωγικό θα πάει μετά τις 12. Και πρόσεξε τώρα. Κάνουν σκέψεις ή να γίνει ενημέρωση με ψυχαγωγία μαζί, ή μετά το δελτίο να πάει η Μπέτη η Μαγκύρα. Επίσης είναι και αυτό σαν σκέψη. Και να πάει απέναντι από την Ναταλία. Ναταλία Γερμανού. Καλά θα πάει. Αλλά να ρωτήσω κάτι, γιατί τους ενοχλούν οι ζώνες έτσι όπως είναι τώρα? Ξέρεις τι γίνεται. Παίζει ρόλο και η βάρδια, παιδιά, των ανθρώπων που δουλεύουν στις κάμερες. Ότι όταν ενεργοποιείς μία ζώνη, η βάρδια του Σαββατοκύριακου ξεκινάει. Στις 8 ή στις 6, ρε παιδιά. 6 ξεκινάει. 6 στο Αχάραγο, που συνήθως είναι τα πρώτα πρωινά. Μέχρι τη μία. 5 μου λένε από πάνω. Οπότε 5 το πρωί ξεκινάει η βάρδια. Οπότε ουσιαστικά είναι 5-1. Το ζήτημα είναι το τι κατεύθυνση θέλει να πάρει το ίδιο το κανάλι. Γιατί εγώ. Δεν ξέρετε ότι δεν είχε ψυχαγωγία πέρυσι το Σαββατοκύριακο. Και είναι ζώνη που ενεργοποιείται. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι γράφει καλά το κοντέρ για την Πέμπτη τον τελευταίο καιρό. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν καλά, ήταν ψήφια. Παιδιά, δεν έχει να κάνει μόνο τη μία φορά. Απλά θέλει δουλειά και θέλει, παιδιά, να του δίνουν και ευκαιρία. Δηλαδή θα πω τη δεύτερη χρονιά. Θα είναι καλύτερη. Λειτουργεί πάντα καλύτερα για μια εκπομπή. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό που είπε, ότι κάνει ραντεβού με στελέχη. Όχι. Τι? Από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι κάνει ραντεβού για συνεργάτες και για νέες συνεργασίες του χρόνου. Γιατί σου λέει, εγώ θα κάνω μια κουβέντα με κάποιους ανθρώπους, γιατί αν ενεργοποιηθεί πρέπει να είμαι έτοιμη. Γιατί μετά δεν θα βρίσκεις τους συνεργάτες που θέλει. Δηλαδή θα ανακτεί το πάνελ, θες να μου πεις. Αν δεν έχει ενδείξεις ότι θα συνεχίσει, δεν παίζεις τώρα να κάνεις κουβέντα με κάποιους. Προφανώς. Ναι, παιδιά, τώρα καταλάβατε. Από ό,τι κατάλαβα αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι θέλει να αλλάξει το πάνελ. Όχι. Άρα προφανώς έχει πάρει κάποιο πράσινο. Μπορεί να θέλει να προσθέσει. Δηλαδή θα έρθει εσύ να μας συζητήσεις για κάτι ενδεχομένως. Ναι, εγώ δεν πρέπει να δω τη διάθεση. Γιατί αν μου πεις εσύ ότι αν του χρόνου συνεχίσει. Αλλά δεν έχει πάρει το πράσινο φως. Περίμενε, ρε παιδί μου, πες ότι εγώ έχω πάρει ένα άρωμα. Ναι, επειδή έχουμε και πολλά αρώματα. Ναι, τα ωραία μας. Όταν έχει πάρει αυτό το άρωμα, όμως ρωτάς κιόλας. Να αρχίσω εγώ να βλέπω σιγά σιγά κόσμο για να μην τα αφήσουμε τελευταία. Και σου λέει ο άλλος, δες εσύ σιγά σιγά και βλέπουμε. Ναι. Κατάλαβες πώς πάει. Το ζήτημα είναι ποια είναι η διάθεση του καναλιού από εδώ και πέρα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κομμάτι, τι γράφει το κοντέρ. Άρα έχει δίκιο. Όπως είπες και εσύ, η τέτοια του καναλιού είναι να αφήσει άρωμα. Ωραία. Το άρωμα, αυτό που έχω καταλάβει, δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μαρία Αναστασοπούλου τέλος από τον Παπαδάκη.
Αυτό, ναι. Εντάξει, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Οπότε ναι. Μιλάμε σίγουρα για Σαββατοκύριακο. Μιλάμε σίγουρα μιλάμε για... Γιατί πού μπορεί να πάει. Κάτι... Πού μπορεί να κάνει μόνη της. Ναι, αλλά το μόνη της είναι το στάνταρ το βραδινό που κάνει και θα το συνεχίσει. Αλλά για κάτι που να είναι σε εισαγωγικά live και θα είναι το Σαββατοκύριακο. Και αν του χρόνου Αντένα θέλει να το διευρύνει στο ενήμερο τα κεριά. Αν πάει Αντένα αντίον τον κύριο Παγκυλάκο. Το συμβόλαιο της Μαρίας τελειώνει. Ναι, αλλά και συνέναν. Περίμενε. Το θέμα είναι να θέλουν και οι δύο. Δεν μπορείς με το έτσι θέλω να πας και να ενεργοποιήσεις ένα συμβόλαιο. Ναι, μετά ποιος δεν θέλει τη Μαρία. Ζήτημα... Αυτό θέλω να πω, ότι επειδή τη θέλουν θα βρεθεί χρυσή τομή οπωσδήποτε. Ακούγεται το σενάριο της Μαρίας απέναντι από το... Το μεσημέρι. Να φύγει το Κωνσταντίνο και από τον κύριο Παπαδάκη. Από τον κύριο Ευαγγελάτο. Που εγώ θεωρώ ότι θα είναι τα μαμ. Γενικά θεωρώ ότι όταν έχεις μια τέτοια παρουσιάστρια, δεν την αφήνεις να φύγει. Συμφωνείς, Λούπεν μου. Μπράβο, βάρα τα βάρα. Αν δεν έχει γραφικά, άμα δεν έχει γραφικά. Θα έχει τα δικά της. Αν πάει απέναντι από Ευαγγελάτο για να το χτυπήσει, θα πρέπει να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το θέμα των γραφικών. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα βάλουν τον Elon Musk και θα βάλει άλλα. Είναι τύπου μέσα σε ελικόπτερο και να το πετάει το ελικόπτερο. Ερώτηση, να το πετάει. Ερώτηση κρίσεως. Εμείς, σιροπιαστά του χρόνου, θα παραγγέλνουμε στην Κατερίνα Καραβάτου. Α, δεν ξέρω. Γιατί γυρίζετε στην Κωνσταντινούπολη το Power of Love. Όπως όλα δείχνουν, έτσι μέχρι τώρα, η Κατερίνα θα παρουσιάζει το Power of Love. Ωραίο. Μη τυχόν το κλείσει, υπογράψει, ανακοινωθεί επίσημα. Και να έρχεται Αθήνα Κωνσταντινούπολη και δεν φέρνει σιροπιαστά. Κατερίνα μου, θέπα και λίγο καϊμάκ, γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα στην Ελλάδα. Τσάγια Κατερίνα μου. Τσάγια, όχι σιροπιαστά. Τσάγια οι άλλοι. Λες και θα πάμε στην εκδρομή στην Αγόρια με το καπί. Τι τσάγια. Δεν θυμίζεται για τα τσάγια της η Τουρκία και για τα μπαχάρια της. Για τα μπαχαρικά. Κυρίως για τα σιροπιαστά. Και για τα σιροπιαστά τα ωραία. Και μέχρι να μας φέρει η Κατερίνα τα σιροπιαστά, να φέρω εγώ να πασάρω το πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Να έρθει σαν σιροπιαστό κι αυτό. Να έρθει. Δεν το μπορώ αυτό. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε πλέον και επίσημα είναι ότι της έγινε η πρόταση να παρουσιάσει το Power of Love. Το μαϊστάλιο. Ναι. Το συνειδητοποιήσετε ότι έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα και ότι φτάνετε στο μεγάλο τελικό. Νομίζω ότι αυτή τη σεζόν πέρασε ακόμα πιο γρήγορα από ότι και η δεύτερη και η πρώτη. Μας είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τόσο γρήγορα τελείωσε και αυτός ο κύκλος, αλλά πέρασε πολύ όμορφα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Συζητήσεις θα πω για την επόμενη χρονιά, γιατί πρωταγωνιστείτε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω αυτό που λέω κάθε φορά. Εύχομαι να γίνεται καλύτερο για μένα. Μπράβο, κούκλα. Φιλιά στα Ματίνα, δώσε την αστροβροχή. Αξίζω. Και στείλτε και αστροβροχή στα σπίτια, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να σας ανακοινώσω ότι ξεκινάει η διεκδίκησή σας. Samsung Galaxy Tab S9. Προσφορά της Κοτσόπουλος Home. Στην Κοτσόπουλο Home θα βρείτε μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα επιπλέον στις 31 Μαΐου. Καταστήματα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσις και στο Παλαιοφάλιρο. Δείτε τις εκπτώσεις στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε επίσης νέο Opel Corsa έκδοση Edition 1200 κυβικά 75 άλογα, αξίας 19.000 ευρώ. Χαμηλή κατανάλωση 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Να σας πω ότι και τα δύο αυτά δώρα είναι πολύ σύντομα που θα κληρωθούν. Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το τάμπλετ. Κυριακή κληρώνουμε το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο. Αυτή την Κυριακή λοιπόν κάποιος θα κάνει δικό του αυτό το Opel Corsa. Πάμε να στείλουμε μηνύματα. Αυτά είναι τα κανονικά, όχι που έλεγε Καπαζίτα. Ζήτα Αλφα, κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 και κλήσεις στο 14800, κυρίες και κύριοι μου. Φεύγουμε και ερχόμαστε. Γιατί... Έχω αντιδελτίο φωτιά, πες τα Κατερίνα. Όχι, δεν είναι το αντιδελτίο, είναι αντιτρελοκομείο σήμερα. Θα δείτε πράγματα που δεν τα έχετε φανταστεί. Ναι! Μπράβο, Κατερίνα! Μπράβο! Στο τρελοκομείο, στο τρελοκομείο, δεν θα πάει ένας, θα μας πάνε και τους δύο. Στο τρελοκομείο, ως ερωτευμένοι, θα μας πάνε μέσα με την τρέλα. Θα κυπέρνει το καράβι η αγάπη μας, να βαγίσαμε και οι δυο μας απ' αγάπη μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ στην αγάπη μας, να βαγίσαμε και οι δυο μας απ' αγάπη μας. Σμωράκια! Αρχινάει το πρόγραμμα! Πρόγραμμα. Έχουμε αντιδελτίο, τι. Το οποίο θα συζητηθεί, θυ. Γιατί άμα δεν έχει έκο αγάπη μου στο πανηγύρι και στο αντιδελτίο δεν γίνεται τίποτα. Τι είπες, θα συζητηθούμε, Θεέ.
Δεν σε ρίχνω εγώ στα βράχια με το ακυβέρνητο καράβι. Θα σε φτάσω που θέλεις, στη Ζάκυνθο να κάνεις μπάνιο με τα ωραία σου, τα κορμιά, τα μαγιό, τα ωραία σου, τα σεξι. Διότι ο σκηνοθέτης μας γιορτάζει, το βλέπετε, δεν τα λυπήθηκε. Μπράβο, μας έφερε από τα καλά. Όχι, δεν είναι τέσσερα, τα έχουν φάει, έχουν λιμάξει εδώ, έχουν τρελαθεί να τρώνε μακαρόνι. Λοιπόν, αρχινάει, λοιπόν, ξεκινάει το αντιδελτίο της τρέλας, της παράνοιας και όχι μόνο στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική κοινωνία, σε πράγματα που είδατε, αλλά εμείς τα είδαμε και λίγο διαφορετικά. Πατάω γκάζι ανανά και φύγαμε. Αλλαγή πλεύσης για την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, κυρίες και κύριοι μου. Αλήθεια, τι μας ετοιμάζουν πίσω από την πλάτη μας? Δημήτρης Λάλλος, Έλενα Μαυρίδου, βγήκε το διαζύγιο. Καρφιά και υπονοούμενα από την πρώην. Δεν τους ξέρω. Είναι στο σασμό, παιδί μου. Δεν δύο, βλέπω το σασμό. Οι δύο εδώ, ναι, οι δύο εδώ είναι στο σασμό ζευγάρι. Ο Λάλλος με την Λαμπροπούλου. Είναι ζευγάρι. Στο ρόλο του. Στο ρόλο τους, ναι, και λένε ότι είναι και στη ζωή τώρα. Και χώρισε αυτός για να είναι με τη Λαμπροπούλου. Τι λες τώρα. Μη είσαι σύρεση. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Εκεί από ό,τι βλέπω αφαλοκόφτηκαν γενικότερα στο σασμό. Το μισό χωριό έχει μπει τάφο, έρχονται βέβαια σαν φαντάσματα. Παλοκόφτηκαν και άνθρωποι εκεί πέρα, τι έχει γίνει. Εμένα αυτό που με σοκάρει πραγματικά είναι που η Ανθή. Ναι, με σοκάρει, ένα σοκολατάκι θα πάρετε. Με σοκάρει το ότι η Ανθή Βούλγαρη ρωτάει και ο Γιορδάνης Κασαπόπουλος απαντάει. Στα σομπιζίστ, βέβαια εδώ έχουμε έρθει όλα τα πάνω κάτω, κυρίες και κύριοι μου. Αμέσως η Ανθή βέβαια κατάλαβε τον μπιφ σου, λέει κάτσε εδώ, κάτσε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ, παιδιά, μην λέμε για χωρισμούς και τέτοια, γι' αυτό μην μου επεξηγείτε, μόνο χαρούμενα θέλω να μου λέτε. Μόνο χαρούμενα. Αχ, πόσο τη λάτρεψα σήμερα με αυτό το μαλλί. Η Μάρα Μεϊμαρίδη έπαθε χρυσούλα διαβάτη και δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τη Μαρίνα Σάτι. Γάμο ρε, τι είπα! Θέλω την άποψή σας για τη Μαρίνα Σάτι. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Σάτι. Δεν την είχαμε στη διδακτέα ύλη στο σχολείο για να υποχρεούμε να την ξέρω. I'm sorry. Τι γίνεται να μην την έχετε δει ούτε σε ένα καρέ κάπου? Έχει παίξει παντού. Σε καρέ, τι, παίζει χαρτιά, τι. Όχι. Τι. Σε ένα καρέ, σε ένα κλιπάκι, σε ένα βιντεάκι, σε μια φωτογραφία. Δεν τον έχω δει, αγόρι μου, σφάξε με. Δεν την έχει δει, αγόρι μου, σφάξε με. Εντάξει, την έβλεπα σήμερα στην Ελένη Τσολάκη. Τι ωραία, με το υπέροχο μαλλί που της είχε κάνει η Ντίνα μας εδώ, γιατί το ήθελε με όγκο. Κάποια στιγμή χάθηκα, έλεγε εκεί για κάτι Πορτογάλου στρατηγούς, για κάτι τέτοια. Τι ήτανε? Εξωγήινη ήτανε? Α, τι. Α, εξορκισμούς έλεγε, εντάξει, κάτι σε έξω πάντως από εδώ. Ή εξωγήινους ή εξορκισμούς. Τέλος πάντων, είχε πάρει φωτιά η κουβέντα. Εντάξει, δεν ξέρετε τη Μαρίνα Σάτι. Παιδιά, και εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Ας πούμε τώρα, άμα σου πω κάποιον, ας πούμε, μπορεί να μην τον ξέρουμε. Η κυρία Μεϊμαρίδη έχει άλλα που ασχολείται. Κάνει τα live στο TikTok. Φέρχεται κόσμος, μιλάει. Και στη βραδιά της Eurovision είχε live στο TikTok που είχε πάρει η κυρία που έλεγε: Βλέπω έναν ένστολο από το ματάκι της πόρτας που δεν ζει. Τι να λέμε τώρα. Είχε άλλα ζητήματα εκεί πέρα να λύσει η γυναίκα. Τέλος πάντων, εμείς. Θα έλεγα τώρα για τους ένστολους, κλείνω σακάκι, γιατί από πάνω επικρατεί ερωτικό σήμερα κλίμα. Δεν τρέπεστε λίγο του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Και πάμε αλλού. Ο Γιώργος Λιάγκας και Κατερίνα Καινούριου. Συνάντηση κορυφής, κυρίες και κύριοι μου. Όχι, δεν συναντήθηκαν μεταξύ τους. Αλλού είναι το θέμα μας. Ναι. Πού να είναι άραγε. Καιρό είχαμε. Χθες βρέθηκαν στα βραβεία γαστρονομίας. Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης με την Κατερίνα Καινούργη ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και οι δύο. Δεν τους είδαμε τέλος πάντων σε κάτι τρυφερό ή σε κάτι παραπάνω. Ο Λιάγκας παίζει εμένα. Γιατί τι λέει, τι λέει, πες μας τώρα, φτιάξε μας. Συναντήθηκες. Πότε καλά. Ναι, πότε πήγα εκεί και ήταν και ο Φίλιππος. Γιατί το παίζει, εγώ δηλαδή να συναντηθεί κάπου με μια πρώην το Λιάγκα στο παίξω. Ωστόσο, έχουμε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι την Κυριακή που μας πέρασε σε πολύ γνωστό μαγαζί του Κολονακίου, διασκεδάζουν εκεί. Ήταν εκεί μαζί. Δεν ξέρω αν πήγανε μαζί. Ωστόσο, πέρασαν τη βραδιά του μαζί. Σε πολύ τρυφερό κλίμα. Την Κυριακή που ξανασυναντήθηκες μαζί του. Παιδιά, τι σημασία είχε να το κάνουμε. Όχι, ρε παιδί μου, άμα θέλει το ρεπορτάζ κάποιο να το δώσουμε ολόκληρο.
Αυτοί δεν το κάνουν. Τι σημασία έχει, αν βγω σε ένα χώρο που είμαι καλεσμένη και έχουμε κοινές παρέες, λογικό είναι να υπάρχει και πρώην μου. Θα χαλάσει η σχέση της Κατερίνας με την Δανάη, αλλά η σχέση της Κατερίνας με τον κύριο Τσαγκρίδη, από ό,τι φαίνεται, δεν χαλάει με τίποτα. Είναι ένα κεφάλαιο που είχε κλείσει οριστικά. Ναι, 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 παιδί μου. Ενημερώνομαι ότι η Κατερίνα λέει ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση, δεν το διαψεύδει, αλλά λέει ότι είναι μόνη του και ότι δεν υπάρχει επανένωση. Μπορεί να είχα κι άλλου πρώην εκεί και να μην το ξέρει κανεί. Ναι, δηλαδή μιλήσανε αυτό που λέγανε ο καθηγητής με το τηλέφωνο μπανάνα. Τι, συναντηθήκαν το Σάββατο, ναι. Τώρα όμως μαθαίνω ότι λένε απέναντι ότι δεν μιλήσαν το Σάββατο. Α, τώρα τι λέει, α, λέει ότι βρεθήκαμε. Α, τώρα μαθαίνω, λέει ότι δεν είναι αυτό. Τι γίνεται, παιδιά, στην ελληνική τηλεόραση, τέλος πάντων. Επίσης, πολλοί πρώην κυκλοφορούν στα μαγαζιά, από ό,τι έχω καταλάβει, ε. Αλλά το είπε η κοπέλα με το υφαντό το γυλαίκο σήμερα. Σήμερα καινούριο, φοβερή με υφαντό γυλαίκο. Το είπε. Γιατί τη λέει ο Γρηγόρης. Έχει τελειώσει οριστικά. Ναι, αγάπη μου, έχει τελειώσει αυτό οριστικά. Άμα τεινάζει το μαλλί καινούριο, πάει να πει ότι έχει μπει οριστικό τέλος. Σας το λέω εγώ που την ξέρω. Να την πάρω ένα τηλέφωνο, λέτε, να συνεννοούμαστε. Να την πάρω, λες. Μη μου μιλήσει με λόγια άσχημα, φοβάμαι. Α, όχι, λέτε. Ε. Μη με βρήσει με λόγια, αυτό φοβάμαι εγώ τώρα. Δεν πειράζει. Τηλεόραση κάνουμε, σωστό. Άμα δεν βριστούμε κιόλας, ποια η ουσία. Εμείς δεν έχουμε βριστεί ποτέ, λοιπόν. Παίρνω την Κατέρινα καινούργιο εδώ, live όπως είμαστε. Δεν πειράζει, με έχει πάρει και αυτή από τον αέρα να με ρωτήσει αν έβαλα τρέσες. Δεν το σηκώνει, μήπως έχει πάει για τρέσα κι αυτή. Κατερίνα, σήκωσε το αγάπη μου. Δεν το σηκώνεις, ε. Δεν το σηκώνεις. Αλλού κι αλλού απέναντι μιλάτε. Τέλος πάντων, κλείνω, θα την πάρω μετά. Φαντάζομαι θα πάρει το βράδυ και θα μου πει καλέ, βρήκα μία κλίση. Τέλος πάντων. Συνεχίζω. Λοιπόν, αφήνω τις ενδοεπικοινωνίες με τα πρωινά, κυρίες και κύριοι μου, και πάμε σε μια πολύ προσωπική ιστορία που πέρασε ο Κωνσταντίνος ο Μουσούλης, γιος της μίας και μοναδικής της αγαπημένης μου, Αγγελικής Νικολούλη. Πάμε να ρίξουμε φως στην υπόθεση. Και σε μια παρέα και τυχαίνει να πεις ότι η μητέρα μου είναι η Αγγελική Νικολούλη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να μάθω για εκείνη? Δεν θα το πω σε μια παρέα. Γενικά δεν το λέω, δεν το διαφημίζω. Εννοείται είμαι πολύ περήφανος, αλλά δεν θέλω αυτή την προσοχή που δεν έχει να κάνει με το τώρα, με το. Πώς να σου το πω, με την πραγματική μας γνωριμία. Γιατί ο κόσμος επηρεάζεται από αυτό. Αλλά θα σου πω ένα που θυμάμαι πάντα. Όταν έμαθε ένα παιδί από την παρέα ποια είναι η μητέρα μου, άνοιξε το τηλέφωνό του και έδειξε ότι τη μητέρα την έχει γράψει η Νικολούλη. Του λέω, τι είναι αυτό? Λέει, την έχω γράψει έτσι, γιατί όλα ψάχναμε να με βρει. Πάντως, κάπου εδώ να δώσω τα συγχαρίκια και για το γιο. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, ε. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά. Το έλεγε η Αγγελική πάντα. Εγώ την πετύχαινα στους διαδρόμους, της έλεγα να χαίρεσαι τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά μετά έμπλεκε εκεί με τις υποθέσεις. Άλλωστε, την Αγγελική Νικολούλη, αν τη ζήσετε, στα πιο διαπροσωπικά της, είναι μία από τις πιο cool τύπισες που έχω γνωρίσει στην ελληνική τηλεόραση. Με τα γλέντια της, με τα γέλια της, με τις χαρές της. Εντάξει, τώρα εκεί το. Παιδιά, το φως το τούνελ, πόσα χρόνια είναι? Τι, μεγάλωσε με το φως το τούνελ. Τώρα να σε δείξω στην Αγγελική Νικολούλη, να της το πω. Μεγάλωσε εσύ με την. Όλες μεγαλώνετε με εμάς. Με πέτυχε εμένα μία στο δρόμο που ήταν αιτιά μου και μου λέει με σένα μεγάλωσα στη Μενεγάκη. Εσύ μεγάλωσε με μένα. Βγάλε την έξω, μωρέ, την Ειρήνη. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ με το καλό. Φέρ την μέσα, Δήμο. Έλα εδώ, όχι, να σε δείξω ποια είσαι που μεγάλωσες. Σου πέτω. 24 είσαι! Δεν είχα πει να μην υπογράψει κάποιος κάτω των 30. Τι 24, τι μας τα φέρνετε εδώ? Καλή ψέματα, λέει. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. 24 ξέρεις πώς, τέλος πάντων. 28 είσαι εσύ από πάνω, Σπύρο μου. Στείλτε 28 να το δίνουν που δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ 28 π.Χ. σαν τα μελανοδοχεία που έχει στο Μουσείο της Στίβας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, να δείτε πώς σοβαρεύουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα διάγγελμα που μας κάνει να προβληματιζόμαστε, γενικότερα προβληματιζόμαστε αυτή τη στιγμή,
είναι πραγματικότητα ή είναι προϊόν AI. Τρία στα τρία. Πάρτε το πρωτάθλημα, παιδιά, σας το προέβλεψα. Για να πάμε όμως τώρα λίγο στα πιο σοβαρά. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία πήραμε, δύσκολα μέτρα, φαίνεται να αποδίδουν. Μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το πρόβλημα της οπαδικής βίας οδεύει πια προς το τέλος. Το χρόνο θα χρειαστεί να χτίσουμε πάνω στις πολύ θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, έτσι ώστε πια να γίνουμε Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο. Με τις οικογένειες, με τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν, να μην αισθάνονται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Αλλά επειδή ξέρω πότε πρέπει να σταματώ και να μην προκαλώ την τύχη μου, δεν κάνω καμία άλλη πρόβλεψη εδώ και στο εξής. Σιγά μωρέ, τι είπα. Βάλ το δυνατά, δεν μπορώ να τα ακούω, τσουρούτικο. Βάλ το δυνατά. Σβάστο. Τραβιέμαι με τον απέναντι με απόχη, βάλ το δυνατά. Εντάξει, μην δοκιμάζουμε και την τύχη μας. Τώρα ευχήθηκε τρεις φορές. Είπαμε και εμείς το όνομα μέχρι στιγμής. Α, είναι τέλεια. Έτσι. Δεν ξαναλέω κι εγώ. Είπαμε, το είπαμε μια φορά. Είδαμε ότι. Φαντάζεσαι να με βάλεις στο TikTok. Παναγία μου για καλά. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Να ευχηθούμε καταρχάς σε αυτά που περιμένουμε έτσι τα τελευταία να πάνε όλα καλά. Με πιάνουν κάποιοι. Και για αυτά και για εκείνα και για τα άλλα και για τα παράλληλα. Ας σταματήσει η λαρότητα όμως, ας σταματήσει και το τροκάνι από το ανάκτορο, γιατί σύννεφα στη σχέση Λασκαράκη-Σουλτάτου. Σε κάθε σπίτι ένας καημός και στο δικό τους ο χειρότερος, δημοσιογράφος. Βραδιά γαστρονομίας, είναι γιορτή για μας τους μαγείρους, όλα αυτά τα event και ήρθαμε να το χαρούμε. Ωραία. Μαζί με εσάς θα το διασκεδάσουμε. Σπίτι την αφήνετε να πλησιάσει καθόλου την κουζίνα ή είναι απαγορευμένη περιοχή? Βεβαίως, έρθει να καθαρίσει. Αγάπη, ευχαριστώ. Όχι, όχι. Μαγειρεύει τέλεια καταρχήν. Μαγειρεύω τέλεια, το είπα ο άνθρωπος. Υπάρχει ανταγωνισμός στο φαγητό μεταξύ σας? Ποιος το κάνει πιο ωραίο κάτι? Όχι, καλέ, εδώ είναι να ζήσουμε τώρα, να φτιάξουμε κάτι να ζήσουμε. Ήρθαμε για να πάρει βραβείο η Βάσο. Έτσι. Αυτό. Έχει τύχει να δοκιμάσετε κάτι που έχει φτιάξει η Βάσο, να μην σας άρεσε, αλλά εκείνο να μην το είπατε άμεσα? Δεν ήρθαμε να μας κλείσει το σπίτι, κούκλα μου. Θέλω τη σωματική μου ακαιρεότητα. Για σένα θα πάω. Τα σάντουιτς όλου του κόσμου. Γιατί ήσουν εσύ η ζωή μου, το φως μου. Φιλιά να δώσω στο Δημήτρη Σταρόβα και τα περαστικά. Τι λέγαμε εμείς ότι θα πάμε με το χαρούμενο σενάριο? Όλα βαίνουν καλώς. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Δημητράκης μας είναι μια χαρά. Του στέλνω τα φιλιά μου εκεί που είναι. Τι θέλετε τώρα και ρωτάτε? Ή τα έχει η γυναίκα με ένα σεφ? Όταν είμαστε με σεφ, δεν ρωτά. Τι ρωτάτε τώρα, αν μαγειρεύει. Όταν είμαστε με σεφ, Κατερίνα. Μα θα ρωτήσετε. Πού να ξέρω εγώ τι ρωτάνε όταν είμαστε με σεφ, εμένα. Ο σεφ μου μαγειρεύει καλύτερα από μένα. Η καινούργια εκπομπή στο Open Beyond. Τι να πω τώρα, τι να πω. Να πω ότι μαγειρεύει. Πάντως να σας πω κάτι, είναι πολύ σπάνιο να είσαι σε σχέση με σεφ και να σου μαγειρεύει στο σπίτι. Σπάνιο είναι, ναι, γιατί συνήθως έρχεται, έχει γκώσει ο άλλος από τη δουλειά, μαγείρευε, θα έρθει στο σπίτι να μαγειρέψει κιόλας. Κανείς δεν τρώει στο σπίτι, κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανείς δεν τρώει στο σπίτι μας. Μωρέ, πάει το delivery σύννεφο, χαιρετιούνται πια, τους ξέρω με το μικρό όνομα. Γεια σου Κώστα, παρεπιπτόντως χρόνια πολλά να πω στο delivery μου, γιατί συνήθως έρχεται ο Κώστας. Λοιπόν, πού πάμε? Στο Green πάμε. Δεν ξέρω αν το έχω υπογράψει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, περνάμε στον Green, κυρίες και κύριοι, που βάφτηκε Green από την τροπή του. Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι εκεί. Ναι, εδώ είμαι, Κατερινάκη μου, σε σχέση με τη Μαρία που, την Μπεκατόρου, που δηλώνει ότι είναι έτοιμη να αλλάξει Ήπειρο και να παρουσιάσει το The Chase στην Ασία. Ναι, στο πλευρό της όμως είναι και ο αδέκαστος επιθεωρητής. Πω, μπράβο. Οχάι, όγκοζά είμαστε. Οχάι, ναι. Να είμαστε. Γιατί το κειμωνό. Θα σας πω κάτι. Τι? Ειλικρινά σας το λέω. Ήμουν έτοιμη να σας το κάνω εγώ. Αλλά εσείς όμως θα έπρεπε με το κειμωνό να έχετε και ένα σημάντα. Σημάντα? Ο κότσος. Α, σωστά. Έχετε δίκιο. Γιατί έτσι χωρίς τον κότσο δεν γίνεται. Τώρα είμαι λίγο πιο Ευρωπαία. Μια... Δεν πειράζει τώρα. Μια χαρά. Καλώς ήρθατε, αδέκαστε. Είστε μια ωραία γκέικο. Την παίρνω τώρα στα καπάκια, βρε με λαχρινάκι. Σας το είπα, θα με πάρει σε κουλή στιγμή. Διότι αυτή είναι η φίλη μου.
τώρα δεν το σκόνη. Σαν τη μάνα μου που την παίρνει στο καπάκι και δεν το σκόνη και λες πού πήγε στη Βουργουνδία. Και το βλέπεις. Παιδιά, εδώ μιλάμε για τρέλα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το βλέπετε. Έτσι. Το ίδιο κάνει και η μάνα μου. Όχι, δεν το σκόνη που την παίρνει στο καπάκι. Πώς την έχεις αποθηκευμένη. Την καινούριου. Ναι. Κατερίνα καινούριου. Πώς να την αποθηκεύσω. Να και αγάθη. Κατερίνα καινούριου. Αφού έτσι είναι την κοπέλα. Να βάλω και κάτι ωραίο από δίπλα. Τύπου, τύπου. Λοιπόν, η Μαρία Μπεκατόρου, αγάπη μου, μπορεί να παρουσιάσει όπου θέλει το The Chase. Να τα πούμε και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν ξαναχτυπήσει το τηλέφωνο, θα διακόψω την κανονική ροή του προγράμματος. Βάλε και εσύ. Μα δεν το κόβατε τώρα που τη βρήκα, ρε παιδί μου. Τα τέσσερα δεύτερα για την καινούργια αιωνιότητα, ρε παιδιά. Όχι, παιδί μου, δεν θα το σηκώσει τώρα. Άμα δεν πάρει από μόνη τη, θέλει να χρεώνεται η κοπέλα. Είναι large. Θέλει να χρεώνεται η κοπέλα, λοιπόν. Αχαχουχαχάχα, μην πάρεις τώρα, Κατερίνα μου. Μην πάρεις τώρα, Κατερίνα καινούργιο, μην πάρεις, γιατί η Δανάη Μπάρκα, σαν μια άλλη TV Queen, δοκιμάζεται σε όλα. Στο πλευρό της η Μέρη Μιλιαρέση. Είστε έτοιμοι? Το βίντεο ξεκινάει σε 3, 2, 1, πάμε, Δανάη. Δανάη μου, η αποστολή σου είναι να παρουσιάσεις μέσα σε χρόνο 40 δευτερολέπτων μια προστατευτική ομπρέλα φορέματος. Καλή σου επιτυχία. Δεν πάω στο Met Gala. Όχι, θα ήμουν νικήτρια όμως αν πήγαινα. Όχι, δεν θα με δείτε ούτε σε κάποιο show. Θα με δείτε απλά να προσέχω τα ρούχα μου, να είμαι έτοιμη μετά για τη γαμοβάφτιση που θα πάω. Και τι κάνω, λέω στον κομωτή μου, κούρεψε όσο θες, φάει τριχούλες, γιατί πέφτουν εδώ και δεν λερώνομαι. Πάρτε τηλέφωνο, όλα τα κομωτήρια, όλοι οι κομωτές, όλοι οι άνθρωποι που κουρεύεστε μόνοι σας από το TikTok και όσοι θέλετε γενικά να προσέχετε, βλέπετε, προστατευτικό, ωραίο, εξωγήινο. Ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεσαι, χαμογελάς, κινείσαι, αλλά δεν μου το πούλησες καλά. Θα γυρίσει τον πρώην σου το Βαγγέλη, που εξαφανίστηκε και τον περιμένεις 2 χρόνια. Ghosting ο Βαγγέλης, Ανανά εσύ για να τον γυρίσει πίσω. Ο τυχερός αυτός Ανανάς θα σου φέρει χρήμα. Ο τυχερός αυτός Ανανάς θα σε κάνει ακριβώς όπως ονειρεύεσαι. Όχι, αυτό θα το κάνουμε μετά με τη Φωτεινή και την Έφη. Ο Ανανάς, έναν Ανανά να για το σπίτι σας. Τηλεφωνήστε τώρα, έναν Ανανά να. Τον δίνω σε μια... Μόπα, θες πάμε και από εδώ. Αυτό θέλει και τέτοιο όμως. Ναι. Αντέπι, ναι. Ναι. Και περίμενε, να δούμε και την ευληγησία. Πίσω, πίσω. Πάμε. Πάμε. Έτσι κύριοι, είμαστε υπόκληθοι, είμαστε καταπληκτικοί. Τι χρονιές είχαμε ζήσει με τη Μαρία Λιάκη. Θα σε στείλω στο 5x5 να κάνεις και εσύ τα χορευτικά σου. Α, δεν με καλέσανε εμένα. Αλλά τι θα γίνει όμως με το 5x5, τι θα γίνει. Άκου να σου πω. Πήρε το πράσινο φως, ε. Ακούσαμε που έλεγε την Μεσαροπούλη ότι τον θάνατο Γκιούση τον διεκδικήσανε και τον θέλανε και στον deal. Έλα, παιδιά, τον deal έκλεισε με θάνατο Γκιούση 5x5 στον Αντένα. Και υπογράψανε σήμερα. Όχι, δεν είπαμε ότι σήμερα υπέγραψε ο άνθρωπος. Σήμερα υπογράψανε. Μα έχει σήμερα υπογράψανε. Η κοπέλα έχει την αποκλειστικούρα. Σε πολεμάει ο Καπετανίδης. Με πολεμάτε, κύριε Καπετανίδη. Πάρτε τα τηλέφωνά σας για να δείτε. Πάρτε τα τηλέφωνά σας. Μπράβο, Σινάρα Ζιρβέρη, και τα αποκλειστικά τη. Μπράβο, μπράβο, Δήμο. Εκεί το καφενείο των φιλάθλων. Μπράβο, Σινάρα Ζιρβέρη. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Είπε και τα αποκλειστικά και έφυγε. Τούρμπο κρόσινγκ, Θοδωρή μου. Καταλαβαίνει, έτσι. Είναι κρίμα και άδικο να ζούμε στο τρελάδικο. Είδηση βιταμίνη, κυρίες και κύριοι μου. Ο Αλέξανδρος Πετρίτη για ακόμη μια φορά στην εκπομπή του δίνει σύμβουλες ευζοίας και αντιγύρανσης. Ένα πορτοκάλι την ημέρα, δικό σας. Πάρα πολύ ωραία θέματα και πάνω απ' όλα, Γιάννη, πάρα πολύ χρώμα. Λοιπόν, δεν γίνεται, Γιάννη μου, να μιλάμε για άνοιξη καλοκαίρι και να μην μιλάμε τώρα εντάξει, παιδιά. Να σας πω κάτι. Είμαι πορτοκάλι να με στύψεις, να με πιείς και να πάρεις ενέργεια, αλλά και βιταμίνη C.
Εντάξει, γιατί vinyl clothing, παιδιά, είναι βέβαια και να σου πηγαίνει το ρούχο. Το καταλαβαίνεις. Πάμε και τώρα. Τι ωραίο όλο πορτοκαλί που είχε ντυθεί. Υπέροχο! Βέβαια στην Αττική εδώ μπορούν να σε μπερδέψουν. Να πούνε έλα εδώ που έχουμε κάτι ευθυγραμμίσει να κάνουμε. Να είστε από το κίνητο να μην ξέρει από πού θα σε βρει. Ενώ εγώ βλέπετε σήμερα έχω ντυθεί Grey's Anatomy. Σα κάνω μία εγχείρηση πάνω από τα ρούχα. Ναι, κοίταμε. Ωραίο, είναι φίνο, είναι φέμπε, είναι φίνο, δεν είναι άσχημο και αυτό. Βέβαια, το όλο πορτοκαλί του Αντρέα, του Αλέξανδρου δεν παλεύεται. Είναι πιο βραδινό, είναι πιο βραδινό, ναι, δεν θα... Εγώ στη γωνίτσα μου με το λευκό, αν και τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, κυρίες και κύριοι μου. Ναι, έρευνα έδειξε πως τα πρώτα ραντεβού είναι πολύ σημαντικά, πιο σημαντικά από τα δεύτερα και τα τρίτα. Προσοχή, γιατί ο έρωτας είναι μπούμεραν, κυρίες και κύριοι μου. Ό,τι δώσεις, θα πάρεις. Φοβόσουν καθόλου εδώ πέρα ποιον θα συναντήσεις? Όχι. Καθόλου, ε. Το στυλ, είμαι καθόλου το στυλ σου. Κοίταξε, αυτό θα... θα δείξει, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Το τι θα... Εντάξει. Τι θα κάνω. Είναι μια γνωριμία. Τώρα, το πώς θα πάει, πού θα πάει... Η κοπέλα, ναι, και αυτή είναι χωρισμένη με ένα παιδί και ψάχνει να βρει μια παρέα και αυτή, όπως ψάχνω και εγώ. Πώς είναι το όνομά σου? Πολύ ξεκλάσα. Ναι. Λοιπόν, η τυχερή μας στιγμή. Αγάπη μου, εδώ στον αέρα στην Οδό Ζαρίφη είμαστε. Τι κάνεις? Πολύ ωραίο το υφαντό σου στο γυλαίκο σήμερα, κούκλα μου. Καλά, έλα, πού έλα, γιατί μας έχεις γυρίσει, τι έγινε? Α, τίποτα. Σε βγάλαμε εδώ στο βίντεο και είδαμε ότι ήσουν με το γυλαίκο και ότι σε εκνευρίσαν το πρωί και ήσουν. Θέλουμε να σας πούμε ότι ήσουν πολύ όμορφη. Ποιο γυλαίκο, ρε, φοράγα γυλαίκο. Ναι, στον αέρα είμαστε εμείς τώρα, εδώ, στην Οδό Ζαρίφη. Έλα, πήγαινε στο γύρισμα, έλα, πήγαινε, τρελόγκα στο γύρισμα. Όπου θα τ' άκουγα τα σκολιανά. Τι με βρήκε, Χριστέ μου, σας το είπα για να μην το σηκώνει, είναι σε γύρισμα, μωρή. Θα με έβριζε στον αέρα η φίλη. Είδες που πήγε να πει τη λέξη. Οριακό πήγε, αλλά τη φρέναρε. Τη φρέναρε γιατί είναι μια κυρία. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, συνδυόμαστε με Green. Έλα το Green! Κατερινάκη μου, είσαι λίγο ψευτρού, ε. Α, έβαλε και σακάκι. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, σήμερα την τιμητική της είχε και η Ελένη Χατζίδου, η οποία γιορτάζει και το όνομά της. Αλήθεια, τι πιστεύεις ότι της πήρε ο Θεοκλής? Δεν μου λες το σακάκι, γιατί το έβαλες, Άννα? Γιατί τρυπάω. Να το δούμε. Άνοιξε. Παραδέλειο, για πάντα μαζί. Είναι ατόμοι που είμαστε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μας, γεμάτο το breakfast at Star. Ναι, ρε παιδιά. Ξέρετε κάτι, όπως το βλέπω, είναι από τις λίγες φορές βλέπω τόσους γλάστρες σε ένα πλατό. Δεν έχει άλλη γλάστρα. Χριστός και η Παναγία. Εννοείς και εμάς μέσα ή όχι? Όχι, καλέ. Αυτό το φυτό, ξέρετε, νομίζω συμβολίζει την αιωνιότητα, την ευδαιμονία, καθαρίζει τον αέρα, νομίζω γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο, θέλουν να ανανεώσεις για του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, πολύ νερό. Πού υπογράφω, πάνω στο φύλλο? Επειδή οι κάκτοι ζουν για πάντα, για πάρα πολλά χρόνια. Είναι, ζουν, ρε παιδί μου. Σου λέει, μη σου παίρνουμε και του χρόνου. Θα πεις, σου φέραμε πέρσι αυτό που το έχεις ακόμη. Και εγώ, Ελένη μου, τι δώρο της πέρας, Ελένη, σε από την Κορδέλα. Το δώρο μην... του Εντεοκλή, φαίνεται τώρα, δεν ξέρω, έχει πολύ... Είναι λουλουδάκια, αυτό είναι για πάντα. Μου ζωγράφισε λουλουδάκια, λέει, για να μην μου μαραθούνε. Να το, το δώρο, το μπουκετάκι του. Ζωγραφισμένα στο χαρτί τα λόγια σου κρατάω. Ζωγραφισμένα στην καρδιά τα μάτια πάντα. Τα είπαμε τα χρόνια πολλά χτες, να τα πούμε και στην αγαπημένη μας Μαρινέλα. Τα 86 έκλεισε η Μαρινέλα μας. Της έκανα αφιέρωμα η Φίνος Φιλμ, παιδιά. Μπράβο, χρόνια πολλά Μαρινέλα, τα βρήνα υπέροχη, φανταστική. Λοιπόν, ο Αιτιοκλής την έβγαλε καθαρή. Έτσι πήγε, ζωγράφησε σε ένα χαρτί δύο λουλούδια και τελείωσε. Το δε, ξοδεύτηκε. Τι, γιατί νομίζεις και ιδέα μέχρι να το ζωγραφείς κάτι άλλο θα της έχεις στο σπίτι. Πάντως εδώ την Ελένη μας, δεν ξέρω αν είδατε, πολύ λουλούδι στην Ελένη την Τζολάκη.
Τα τριαντάφυλλα, ποιο τα έστειλε τα πολλά, τα είδε στο Δωρή. Ο Κουκλώνης έστειλε την άλλη, την τεράστια, αυτή που παίρνει και δεν σου χωράει στο αυτοκίνητο και πληρώνει έξτρα φορτίο. Έτσι μου είχε στείλει και εμένα. Ναι, τα τριαντάφυλλα τα είχε στείλει ο καλός της. Εμένα ποιο. Στα γενέθλιά μου δεν μου φέρατε το κοτσάνι, θυμάμαι. Τι χαμό κάνατε! Ψέμα. Τι χαμό έκανε το κοτσάνι! Καταγγέλλω ότι το πιο ωραίο δώρο στα γενέθλιά μου ήταν από το πέσιμο από τον breakfast star που μου έφερε την τουρτάρανα. Τα κράταγα! Τα κράταγα τα λόγια! Ήρθε η ώρα να το πω ντροπή. Εσύ 24 χρονών έχεις και θράσος? Βγάλ την έξω. Βέβαια και γίναμε αληθινές ιστορίες. Το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα, Παναγία μου, να παίξω στις οικογενειακές ιστορίες. Κατερίνα ετών 35, ό,τι θέλω θα κάνω. Κυρίες και κύριοι μου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πάει τη σιωπή του και μιλά για την Ελένη Μενεγάκη στην Ελένη Μενεγάκη. Είσαι εγκλωβισμένος σε μια καθημερινότητα ότι δεν είναι εκεί ο κόσμος. Είναι παντού ο κόσμος, και εκεί και έξω. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος, το νόημα της ζωής εννοείς. Όμως ο κόσμος, κατάλαβες. Κάτω Γρηγόρια! Αγαπημένοι τηλεθεατές και τηλεθεατές, γιατί γνωριζόμαστε με τα μάτια μιλάμε. Καταλαβαίνω πότε έχει βαρεθεί να με ακούει από το τρίτο δευτερόλεπτο. Οπότε όταν ξεκινήσα να λέω τον κόσμο, τον κόσμο, το έχει αφήσει, κάνει πάυση και μου λέει ποιος κόσμος. Ρε Δημήτρη, τώρα έτσι ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ χαλαρά, εδώ και πολύ καιρό στο τέλος. Πότε χαλάρωσες? Γιατί το χαλαρώνω εγώ. Πότε χαλάρωσες μαζί μου, πες μου. Είσαι και δυνατό αγόρι, δηλαδή. Αν εσένα σου πήρε καιρό. Πρόβλημα, πρόβλημα, που έλεγε και παλιά στην Οπωσαΐνη. Μετά, σε κύκλωσα, άρχισα να σε χαρτογραφώ, να μάθω όλους, γιατί όλη η ομάδα και πάνω και κάτω όλοι μας. Άστα τα γύρω γύρω, ρε. Μετά το Φλεβάρι. Ποιο Φλεβάρι? Τον Πεσσινό. Η σιωπή είναι χρυσός, θα του πει. Θα σου πω κάτι, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, αγαπημένο μου εκεί έξω. Γιατί όλοι και εμένα με ρωτάνε, πότε χαλαρώσεις με την Ελένη Μενεγάκη. Γενικά με την Ελένη Μενεγάκη χαλαρώνεις, αλλά είσαι πάντα στις τσίτες. Δεν το συζητώ. Όχι δυσάρεστα όμως. Ευχάριστα. Εγώ τον Ουγγαρέζο τον καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί και εγώ εκεί. Πόσο. Ήμουνα 11-12 χρόνια με την Ελένη. Έχει αυτό το πράγμα η Ελένη που μαγικά θέλεις να τη τραβάς το ενδιαφέρον. Και η ίδια τραβάει το δικό μας. Χρόνια πολλά για πάλι άλλη μια φορά στο κορίτσι μου το αγαπημένο που έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια τα τηλεοπτικά της ζωής μου. Και έχουμε περάσει. Και αν έχουμε περάσει με αυτό το κορίτσι. Λοιπόν. Πάω σε ένα άλλο αγόρι εξίσου πολύ αγαπημένο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που τον τελευταίο καιρό κάνει βόλτες στους δρόμους και συναντάει κόσμο από όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε τη μοκέτα και τη... Πάμε να δούμε τη μακέτα, συγγνώμη. Ποια μοκέτα που ετοίμασε για την οργάνωση της παραγωγής του. Ποια μοκέτα, μωρή Ζαρίφη. Θα διαλέξει τυχαία ο καθένας μία μπίλια, εντάξει. Όποιου η μπίλια έρθει τελευταία, θα πιει αυτό το... Αναψυκτικό, κοιτάξτε το λίγο. Δεν είναι Ιαπωνέζικο. Δεν λύγει ποτέ. Έτσι γράφει. Ο καθένας 15 δευτερόλεπτα να μιλήσει στην μπίλια του. Μη με απογοητεύσεις, καλή μου μπίλια. Αγόρι μου. Πάρ' του στα μυαλά, δεν θέλω να το πιω με τίποτα αυτό. Εάν δεν κερδίσει, μην έρθει σπίτι. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Μπλε μου μπιλίτσα. Μαύρη μπίλια, μαύρη θύελα. Πάρα πολύ ωραία. Ας τη βάλουμε ο καθένας όπου θέλει. Έλα, έλα. Όπα, πάπα, έτσι, έτσι. Έλα, αγόρι, αγόρι. Όχι, ρε φίλε, τελευταία η δικιά μου, ρε πάλι. Όχι, αγόρι, αγόρι. Έξω και οι δύο. Ήταν κέρδης ο Γιάννης, ρε φίλε. Εμφανέστατα, έχασε ο Νίκος. Μόνος του. Σε μιλήσω εγώ. Έλα, ρε. Έλα, σε μιλήσω κάνω 10 χρόνια στην κάθε μιλήσω μετά από αυτό. Αν δεν μιλήσω, δεν διάμεσα. Δεν μ' αρέσει πολύ. Ναι, ναι, βάλαμε. Κοίτα εδώ. Καλώς σας βρίσκω και από εδώ, τη γωνιά του εξωτερικού, κυρίες και κύριοι μου, την International. Πάμε σε ένα τώρα αντιδελτίο με άλλον αέρα. Ευρωπαϊκό, αμερικάνικο, ασιατικό, αρβανίτικο, ό,τι υπάρχει σε κότελος πάντων. Φύγαμε. Νέα εξέλιξη στην αγροτική αγορά της Κίνας, κυρίες και κύριοι μου. Εντοπίστηκε καρπούζι που κοστίζει πάνω από $5,000. Ο λόγος,
Έλατε. Οι Κινέζοι το αποδίδουν στο ξεχωριστό καρπό από Black Diamond που κάνει την ποικιλία μοναδική. Η ονομασία του καρποζιού είναι Densuke. Ναι. Τέλος πάω. Όλα ο κουκούτσια έχουν και πρέπει να τα φτύνεις. Οπότε Densuke, Mensuke από το Μουρίκι Θήβας, ένα και το αυτό. Φτου, φτου, φτου το κουκούτσι. Θα τελειώνει το καρπούζι. Φτου, φτου, φτου το κουκούτσι. Κι ας λερώνει το παπούτσι. Μία 43χρονη Αμερικανίδα με όνομα Μίση Ρόμπινσον εργάζεται ως θεραπεύτρια αγκαλιάς εδώ και λίγο καιρό, λέγοντας ότι η αγκαλιά βοηθά να θεραπεύσει το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Το έχει ξεκαθαρίσει η κοπέλα αυτό. Μου έλεγε εμένα ο δικός μου δεν μπορώ σήμερα να κοιμηθώ με τη Μίση και δεν θα γίνει τίποτα, έτσι, ότι θα τον αγκάλιαζε για να το ζεστάνει. Στον ύπνο θα τον έστελνα κι εγώ, αλλά τον αιώνιο, κυρίες και κύριοι μου. Όπως και να έχει, ίδια δήλωσε πως έχει κάνει παρέα στον ύπνο και σε γυναίκες. Μάλιστα είπε, μία κοπέλα μου τηλεφώνησε αφού το αγόρι της, που ήταν μαζί της 2,5 χρόνια, την εγκατέλειψε χωρίς εξήγηση. Δεν είχε φίλους ή συγγενείς στην περιοχή. Έτσι πήγα εγώ σε αυτήν. Τώρα, τι να πει κανείς. Εγώ πάντως για να με παίρνει ο ύπνος έτσι χαλαρά γλυκά, εντάξει, άμα έχει γίνει καμιά μανούρα, ακούω Οικονομόπουλο. Έχεις κάμει έγκλημα καρδιάς και εσύ μπορείς. Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός. Διώξε με απ' την αγκαλιά σου, κόψε με από τα φτερά σου. Κρατηθείτε από τις χειρολαβές για το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι μου. Έρχεται να συνταράξει το είναι μας ολόκληρο. Αμερικανοί ετοιμάζουν κρουαζιέρα χωρίς ρούχα. Αυτά είναι ευκολίες. Μάλιστα, φίλοι μου, κρουαζιέρα για γυμνιστές, η οποία θα αναχωρήσει από το Μαϊάμι στις 3 Φεβρουαρίου του 2025 και θα ταξιδέψει σε προορισμούς όπως Μπαχάμες, Μπραχάμες, Αγία Λουκία και Πουέρτο Ρίκο. Αϊ, 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 αϊ. Τερματικός σταθμός θα είναι και πάλι το Μαϊάμι. Εκεί θα επιστρέψει, όπου το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει εκεί στις 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου. Μεγάλη χάρη του. Καλά, τώρα άμα το οργάνωνα εγώ, έτσι και φεύγαμε Φλεβάρι, θα γυρίζαμε βαθύ Ιούνι. Μη σου πω, βαθύ Ιούλη. Όταν θα έβγαινε καλέ ο νικητής του Just, του TV Queen, του Survivor. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μία είδηση σοκ τώρα, κυρίες και κύριοι. Γυναίκα στην Ουάσιγκτον συνελήφθη γιατί έκλεψε τρεις πατάτες τηγανητές. Τρεις πατάτες τηγανητές. Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα πήγε και έκατσε δίπλα σε έναν αστυνομικό την ώρα που έτρωγε και του πιάσε κουβέντα. Ενώ του μιλούσε, πήρε μια πατάτα τηγανητή από το πιάτο του. Πανερά ενοχλημένος και μπράβο του, της είπε να σταματήσει. Ωστόσο τον αγνώρισε και πήρε ακόμα μια πατάτα. Ο αστυνομικός επανέλαβε το αίτημά του και την προειδοποίησε ότι θα κατηγορηθεί για κλοπή και θα συλληφθεί. Ατάραχη πήρε ακόμα μία πατάτα η αγέροχη και έτσι την συνέλαβε. Μη σας φαίνεται υπερβολικό, κυρίες και κύριοι μου. Εμένα αν το έκανα αυτό, λογικά τώρα θα ήταν αγνοούμενη. Τρεις πατάτες τηγανητές, την πατάτα τηγανητή που την αφήνει στο τέλος. Υπάρχει λόγος που την αφήνω στο τέλος, κυρία μου. Δεν είναι δηλαδή. Την αφήνω για να την βλέπω, να ξέρω ότι υπάρχει. Θα την φάω μετά. Τέλος πάντων, μου ζήτησε σε μένα πατάτες τηγανητές, κυρία μου. Τι παίρνει του ξένου κόσμου, ε? Καλά, ξέρεις τι θα γίνει αν τύχει σε μένα, ε? Πόλεμος θα γίνει και εκεί στην Αθήνη. Τα μάνα των λασοπαντιά με κάνανε χίλια κομμάτια. Εμείς περνάμε στην ενημέρωσή σας για τον καιρό, έναν καιρό που είναι διαφορετικός και που κάθε φορά δεν ξέρουμε και πώς να αντιθούμε δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ας έρθει και σήμερα να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Μαζί μας η μετέωρος λόγος Άννα Ζυρδέλη για έναν καιρό που δεν υπάρχει στην κυριολεξία. Άννα, πες μας, τι λένε τα μερομήνια. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Σήμερα Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι και την υπόλοιπη χώρα θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Ιόνιο. Τελείωσες? Ας ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη αντιδελτίο. Α, Κατερίνα μου, συγγνώμη. Σου είπα τον καιρό για τις 20 Μαΐου του 2023. Συγγνώμη. Αχ, μάλιστα. Μη μου πουλήσουν. Μωρή, δεν είσαι για τίποτα πια. Φύγε από εδώ πέρα, να μην σε βλέπω. Άκου που ακούγεται το κλάμα, μέχρι την τραπετσόνα. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη αντιδελτίο αυτό. Στο τέλος του, εσείς μην πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί ο συνδυασμός της επιτυχίας. Θες να χάσεις 30, 40, 50 κιλά ή και περισσότερα. Μην αγχώνεσαι για το πώς. Θα σου το πούνε οι ειδικοί. Εμείς εδώ έχουμε τον τρόπο για σίγουρη επιτυχία και πάνω απ' όλα για ασφάλεια. Μείνε και άκου αμέσως τώρα. Και επί του λόγου το αληθές. Έτσι, κατευθείαν είδες. Όπως ακριβώς τα είπες. Τα είδες. Ωραία πάσα, μας κάνεις ωραία πάντα, μα έχουν έρθει εδώ οι δύο κολοσσοί. Έχουν είμαστε έρθει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε η δυνατότητα και αυτή η ευκαιρία να δώσουμε στον κόσμο αυτό που τόσο πολύ έχει ανάγκη, γιατί η παχυσαρκία είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια το ποσοστό της αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και πλέον δεν μιλάμε για εμφάνιση, μιλάμε για υγεία. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να ενωθούμε Bodyline και με τις δενές σε αυτό, πρώτη πακέτρα αντιμετώπισης παχυσαρκίας. Σε όλα τα άλλα είμαστε ανταγωνιστές, σε αυτό έτσι, είμαστε μπράβο. Μαζί. Είναι είμαστε ενωμένοι. Είναι ιερός ο σκοπός, παιδιά, το γιατί είναι ιερός. Είναι πολύ ιερός. Ο σκοπός και είναι και πάρα πολλά τα κιλά τα οποία θα χάσετε. Μιλάμε για 30, όπως είπες, 40, 50 ή και παραπάνω, αλλά και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι θα επιβραβευτείτε γι' αυτό. Γιατί μιλάμε, όποιος τελειώσει αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία θα πάρει έως και 5.000 ευρώ μετρητά. Εσύ δεν έχεις τίποτα να κάνεις, να το σκεφτείς, να πεις είμαι σίγουρος, το θέλω πολύ. Αν το θέλεις, 811-45-045, κλείνεις θέση, είναι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Για όσοι θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης, μέχρι και να τελειώσει η εκπομπή, μπορούν σε αυτό το τηλέφωνο να κλείσουν τη δική τους θέση. Δηλώνουν συμμετοχή μέσα από τις εκπομπές και μόνο. Έρχονται, τους έχουμε συναντήσει. Είναι αυτό ήθελα. Πάρα πολύ ωραίο για μας. Είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για τους ανθρώπους και των Medizenes και των Bodyline, ότι αυτοί οι άνθρωποι μας λένε ότι το πήρα απόφαση, με κάνατε και πήρα την απόφαση. Και όχι μόνο για το κίνητρο, τα 5.000 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Τους βάζουμε ένα στόχο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι, είναι η χαρά. Εμείς αισθανόμαστε συγκίνηση για τη χαρά τους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ήρθαν, που αρχίσαν να ζυγίζονται, αρχίσαν να βλέπουν τη διαφορά. Πολύ σημαντικό. Η πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση στη διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ δεν μιλάμε για πείνα. Έχουμε μια επιστημονική ομάδα ανθρώπων έμπειρων και από τα Bodyline και από τα Medizenes που κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έχουμε σύμμαχο και την τεχνολογία, Κατερίνα μου. Πάρα είναι πολύ σημαντικό, σπίτι διότι τα δεν μηχανήματα. Να βέβαια. Δεν το έχεις το σπίτι. Και μπορεί να χαλαρώσει το δέρμα, μπορεί να μπλοκάρει ο μεταβολισμός. Εδώ βάζουμε μπροστά το μεταβολισμό. Ξέρεις τι σημαίνει, ότι μετά θα το καταλάβουν και οι ίδιοι ότι θα φεύγουν από μόνα τους τα κιλά. Δεν θα υπάρχει λόγο να στενοχωριούνται. Ακριβώς, ακριβώς. Και να μην ελπίζουν. Εμείς θέλουμε να ελπίζουν και να ονειρεύονται. Παιδιά, το πρώτο βήμα είναι να έρθουν σε εσάς καταρχάς. Αυτή είναι η κύρια απόφαση. Αυτό είναι η απόφαση. Η απόφαση. Πρέπει να πάρεις την απόφαση εσύ ακριβώς για τον εαυτό σου. Εμείς μπορούμε. Εσύ το θέλεις. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουμε βάλει σε αυτό το πρόγραμμα και την ψυχολογία. Η οποία είναι ένα αίτιο που σε έφτασε εδώ, αλλά είναι και αυτό που θα σε πάει παρακάτω. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους, ψυχολόγους, κατερτισμένους, οι οποίοι ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον καθένα ξεχωριστά και πώς θα του σταθούν δίπλα του, έτσι ώστε να φτάσει στο αποτέλεσμα. Εμείς αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και έχουμε βάλει την επιβράβευση. Ναι. Να φτάσετε στο αποτέλεσμα. Μαζί μας πραγματικά μπορείτε, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει τεχνολογία όπως είπε και η Έφη, έχει διατροφή, έχει ψυχολογία. Οπότε καλύπτουμε την παχυσαρκία από όλες τις πλευρές της. Έχει προϋποθέσεις ή πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας, πρέπει να υπάρχει όριο κιλών? Κανένα όριο ηλικίας, διότι ήδη ήρθαν και παιδιά στην Ελλάδα, τα παιδιά. Υποφέρουν από αυτό το πράγμα, βεβαίως, από τα πολλά κιλά. Βεβαίως. Και βέβαια και έφηβοι. Δηλαδή υπάρχουν και τα εξατομικευμένα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και επιστημονικής αντιμετώπισης και τα ομαδικά. Δηλαδή γίνεται πολύ επιστημονική δουλειά. Γι' αυτό μιλάμε για πρότυπα κέντρα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Εδώ δεν έχει να κάνει, πολύ σωστά όπως είπε Φωτεινή, με την ομορφιά. Έχει να κάνει με την ευεξία μας, με την υγεία μας, με το να μας αρέσει ο εαυτός μας. Να ξαναελπίσουμε. Κλείνετε θέση στο όνειρο, διότι ο στόχος είναι ότι θα τα χάσετε και
τα έως 5.000 ευρώ, έτσι, χωρίς καμία κλήρωση, μετρητά. Δεν δίνουμε μετρητό, βραβείο. Γιατί πρέπει να κάνουμε χρόνο, γιατί είναι και το τέλος εκπομπής, 811-45-045, κλείνεις θέσεις στο όνειρο που μπορείς πραγματικά να ζήσεις. Αλλάζει όλη η ζωή, αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία. Βέβαια. Γιατί πλέον όταν χάνεις τόσα πολλά κιλά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη. Και να πούμε ότι μιλάμε για περιπτώσεις, και το λέω επειδή έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον και στα δικά μου social media, να πω ότι μιλάμε για περιπτώσεις με 30, 40, μας 50 λένε, κιλά. Μας το λένε. Ναι, ναι, ναι. Σας είδα, λέει στη Ζαρίφη, πώς δύο ανταγωνιστές. Εδώ είναι ένας, όπως είπες, ιερός σκοπός. Ενώθηκαν δύο εταιρείες πασίγνωστες. Με την τέλεια τεχνολογία και οι δύο. Πορεία, και την τεχνογνωσία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Το κομμάτι της ψυχολογίας για μένα βασικότατο. Το α και το ωμέγα. Το α και το ωμέγα. Πρώτα φτιάχνουμε το μέσα μας, μετά το έξω μας. Ισχύει. Και μετά ποιος μας πιάνει. Και με 5.000 ευρώ θα πάρουμε το στόχο. Ψυχολογία. Εκεί να το πάρουμε. Λοιπόν, εσείς 811-45-045 κλείνετε θέση στο όνειρο. Πάμε, παιδιά, να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ μαζί για άλλη μια μέρα. Μαζί μπορούμε, βέβαια μπορούμε. Όλοι εδώ παρέα. Παρέα λύνονται τα προβλήματα. Οι παρέες κάνουν τη διαφορά. Και αυτή την παρέα θα τη συναντήσετε και μετά εδώ στην Οδό Ζαρίφη. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε, γιατί έχει ετοιμάσει ο Σαράντος τι για Καμίλες, τι για Τόνα, τι για Τάλο, για Τζένιφερ Λόπεζ. Πολλά άπλυτα του Χόλιγουντ στη φορά. Πάμε και ερχόμαστε. Παρεμβάλλουν πνεύματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Τι κάνει, παρεμβάλλουν πνεύματα. Ναι, ναι, κατά διάρκεια τραγουδί δεν το ακούω. Ναι, γιατί λένε για την Τέιλορ τα λόγια, ότι κάνει πράγματα. Τα λόγια, τι πράγματα, τι κάνει. Τι κάνει, τι κάνει. Μέχρι ο Γιάννης ο Φούφας, ο οποίος μεγάλος υποστηριχτής της Τέιλορ, του λέω κάτι γίνεται. Πάνε στις συναυλίες της και ξεχνάνε τα χορευτικά. Λέει αυτό δεν το έκανε ποτέ το χορευτικό. Και το ξεχνάνε άλλο. Είναι η ελευθερία, τι κάνει. Ξέρω. Δεν ξέρω, πού είναι τα λόγια. Κανονικά αγαπάμε Τέιλορ. Η πρώτη είδηση είναι για την Τέιλορ, αλλά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε κανονικά με Γιάννη Πάριο. Μα το σημάδι στο λαιμό από τα φιλιά σου. Μα, συγγνώμη. Ναι, επίσης είμαι Πάολα. Το σημάδι στο λαιμό σου. Είμαι αλλιώ. Σημάδι, δείξε πώς θα γυρίσει. Άσχετο. Αλλά τώρα θα λέμε όλα τα σημάδια. Υπάρχουν πολλά σημάδια. Διότι πήγε η Τέιλορ στη συναυλία. Στη Στοκχόλμη. Που πήγε και ο Δημήτρης Σουγκαρέζος. Και την ώρα λοιπόν που τραγουδάει το Champagne Problem, κάνει μια έτσι τα μαλλιά τη και δώστε ένα ρούφημα εδώ να. Με το συμπάθειο. Βραχονισίδα η πυπηλιά. 15 χρονών ήταν η τέλειωση. Καλά, δεν κρύβει και τον ερωτά της κιόλας, δεν θα παρεξηθεί. Δεν χρειάζεται να είσαι 15, μπορεί να είσαι και πολύ ερωτευμένος. Δεν σε έχει τύχει σε τρελό ερωτά. Λες τον πολύ ερωτά σου που πυπηλιέσαι. Εννοείται. Δεν πυπηλιέσαι. Κυλιέσαι στους θάμνους, το καταλαβαίνω. Να πυπηλιέσαι. Εννοείται, αφήνεις και όχι μία, πολλές πυπηλιές. Δεν είναι τα τουάζ. Ρε έξεμα είναι η κοπέλα, ρε. Βήρεξε κάτι και περπάτησε κάτι πάνω της. Καλέ, και εγώ που πήγαινα στα σκροπονέρια που είχε κάτι κουνούπια σαν ελικοφόρα, τέτοιο σημάδι δεν άφηνα. Αγάπη, δεν είναι αυτό, είναι κάψιμο από ζώνη. Κάψιμο είναι αυτό που έχω πίσω, να δείτε. Από το βασανισμό που μου έκανε το Σαββατοκύριακο εδώ, η Ζερβέλη. Έχει σημάδι και ο Δημήτρης Σαράντος ίδιο με την Taylor Swift που ισχυρίζεται ότι του το έκανε η Άννα η Ζερβέλη. Τι έκανε με την Ζερβέλη, σφυρίζει κλέφτηκα την Ζερβέλη. Τίποτα, τίποτα. Έκαψε εδώ πέρα το λαιμό τη κοπέλα με την ισιωτική. Παιδιά, τι έκαψε με την ισιωτική. Αυτό σχολιάστηκε, αυτό ακριβώς το σχόλιο. Είναι κάψιμο αυτό, δεν είναι πιπηλιά. Δεν το ξέρω. Έχει δει τέτοιο χρώμα πιπηλιά που να έχει μέσα και πίον. Εντάξει, είναι και το make-up από πάνω. Πού είδε καλέ εσύ το πίον, εδώ πέρα το δει κανένα και θα πει ότι έχει κάνει. Συγγνώμη, να τα πάρουμε από την αρχή. Δημήτρη, έχει σχέση κοπέλα. Σχέση. Με τον Kels, με τον Travis Kels. Και φαίνεται ότι είναι και πάρα πολύ ερωτευμένοι. Αθλητής, κούκλο. Πώς το λένε? Travis Kels. Αυτός, ο μουβόρος που παίζει ράγκμπι. Άννα, γεια σου. Αυτός λοιπόν, την έκανε την πιπηλιά, Δημήτρη. Προσέξτε σχόλια. Είναι πιπηλιά αυτή στο λαιμό της Taylor Swift ή κάει και με ισιωτικό μαλλιόν, όπως είπε εδώ η Άννα. Άλλος. Δεν το ξέρα. Ο Travis Kels λέει είχε μεγάλη όρεξη. Ενώ ένας τρίτος συμπλήρωσε πως του θυμίζει λίγο τα μαθητικά χρόνια, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε πως το περίμενε. Μισό λεπτό. Άμα είχε μεγάλη όρεξη αυτός ο Travis Kels, θα την είχε φάει. Τη βλέπετε αυτός 3 μέτρα. Θεός. Θεός. Παιδιά, έχει και γένεια. Μπορεί να γδέρνει, ρε παιδί. Αυτό φοβάμαι. Επίσης ήταν ίσια τα μαλλιά στη συναυλία ή το ισιωτικό το λέμε εδώ πέρα. Έτσι. Είναι αυτό που είδατε. Ήταν ίσια. Ίσια μαλλιά. Εγώ είμαι υπέρ της πιπηλιάς γιατί θέλω να βλέπω τα ζευγάρια να έχουν αυτό το πάθος. Μην κοιτάτε εμείς που το πάμε το National Geographic. Να σταμάτε, τα κάρβουνα έπεσε στην πιπηλιά. Όταν βλέπει το κάρβουνο και εγώ μέσα. Πρώτα απ' όλα, όταν βλέπει πιπηλιά, λε ότι αυτό το ζευγάρι την υδρώνει τη φανέλα. Και μπράβο του, Τέιλορ. Υπάρχει μια πιπηλιά αυτή. Υπάρχει πάθος. Δημήτρη.
μπορώ να σου κάνω μια πιπηλιά στον αέρα. Τι το κάναμε εδώ, εγώ η σήμανση είμαστε ρόμβος. Αφού είμαστε ρόμβος, πώς θα πιπηλήσετε? Όχι, σας παρακαλώ. Ο ρόμβος πιάνει πιπηλιά? Όχι, δεν πιάνει, απαγορεύεται. Δεν πιάνει πιπηλιά. Πρέπει να ρωτήσω τι σήμανση για να κάνετε τέτοια. Ο κύκλος νομίζω πιάνει πιπηλιά. Ο κύκλος πιάνει κι άλλα. Να μου κάνει πιπηλιά στο χέρι. Είσαι καλά. Δεν γίνεται. Πουθενά πιπηλιά. Η σήμανση δεν επιτρέπει. Συγγνώμη, η σήμανση απαγορεύει να κάνεις πιπηλιά στον αέρα. Σε παρακαλώ, δεν γίνεται. Πάμε βραδινό, μια χαρά να κάνεις ό,τι θέλετε. Να φάτε τα λυσακά. Το πιάσαμε όλοι. Πιάσαμε. Η Κατερίνα Ζαρύφη σε βραδινό σπίτι της. Φαγητό. Σε βραδινό φαγητό στη χείρα. Να σου πω, έχουμε κι άλλα όμως που γίνανε. Έχουμε κι άλλα. Μεταφυσικά μπορείς να πεις. Για αυτό βάλει μεταφυσικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Μάθιου Πέρι επισκέπτεται πολύ συχνά την Κόρτνεϊ Κόξ. Μιλάνε, συζητάνε, τα λένε. Όλα αυτά τα είπε με τη σειρά της η Κόρτνεϊ. Το έχει ξαναπεί, πιστεύει τα ενεργειακά γι' αυτό. Στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο CBS Morning, με αφορμή βέβαια και τα 20 χρόνια που ολοκλήρωσε η σούπερ επιτυχημένη αυτή τηλεοπτική σειρά την προβολή της. Είναι φοβερό ότι πέρασαν 20 χρόνια. 20 χρόνια βάλτε και 10 χρόνια που είχε προβληθεί, 11 πόσο ήταν. Γνωρίζονται από το 1994. Γνωρίζονταν τέλος πάντων από το 1994. Και αν δεν κάνω λάθος, μιλάει πάντα στον, στο εδώ και το τώρα. Ναι, δεν ναι, έχει ναι. Έχει φύγει, νομίζω έχει κάνει. Να, μην έχει φύγει, να ξέρετε ότι είχε υποθεί τότε στο Reunion ότι από τη μεριά του Μάθιου Πέρι υπήρχαν συναισθήματα για την Courtney Cox. Ότι την, δηλαδή όλο αυτό το ζούσαν και λιγάκι. Ένα λόγο, άρα είναι και αυτό, α πούμε. Αλλά που αυτή έβαλε ένα φρένο λόγω των εξαρτήσεων και τη κατάσταση. Ήταν και πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ του. Και πόσα φλερ. Τους είχαμε δει και τότε στην κηδεία. Ο Ρος με τη Ρέιτσελ. Είχανε φλερ. Είχαν. Λοιπόν, θελόντουσαν. Όπως δήλωσε πάντως καλεσμένη στο πρωινό, είπε: νομίζω ότι είναι ίσως ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους στον κόσμο. Είμαι ευγνώμων που δούλεψα τόσο στενά μαζί του. Όλα αυτά τα χρόνια, για να συνεχίσει μετά λίγο παρακάτω και να πει ότι με επισκέπτεται συχνά, αν πιστεύουμε σε αυτά. Μιλάω στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στον Μάθιου και λέει ότι αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πολλοί, που νομίζω μας καθοδηγούν. Αισθάνομαι, ναι, αισθάνομαι. Θα ρωτήσουμε τη Μαρίδη για αυτά. Ότι ο Μάθιου είναι σίγουρα κοντά μας. Εσείς πιστεύετε ποτέ, ξέρεις, παιδί μου, εγώ πιστεύω στα ενεργειακά και στην ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πιστεύετε ότι κάποιο πολύ δικό σας άνθρωπο που έχει φύγει. Έχει έρθει με τον τρόπο του. Ναι, καλέ, εννοείται. Δεν το πιστεύεις. Εγώ όχι, πιστεύω στην ενεργειακή και σε όλο αυτό. Δεν μου έχει συμβεί, γιατί νομίζω ότι η ανάγκη σου να επικοινωνήσει με κάποιον που έχει φύγει, ίσως το κάνει και το μεγαλοποιεί ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι τον βλέπεις παντού. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως και το. Δηλαδή, βλέπεις κάποια σημάδια και σου έρχεται. Το πιο απλό, παιδιά, έχεις μια πορεία, περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά ακούς από το διπλανό, εκτός από τραγούδι, να απαντάει στο ερώτημά σου. Δηλαδή, μπορεί να είσαι. Μου έχει συμβεί αυτό. Εγώ κάνω πράγματα που μου θυμίζουν τους γονείς μου. Δηλαδή, ας πούμε, όσο ζούσε ο πατέρας μου. Συγχαινόμουν, δεν έτρωγα ποτέ φάβα. Με το που πέθανε ο πατέρας μου, τρώω συνέχεια φάβα όποτε μου δοθεί ευκαιρία. Να πάμε τώρα στο πιο τραγικό κομμάτι. Λοιπόν, η μητέρα μου πνίγηκε. Ναι. Το οποίο είναι σοκαριστικό, φυσιολογικός πνιγμός στη θάλασσα. Λοιπόν, όποτε πηγαίνω στη θάλασσα, κάθε φορά σκέφτομαι τη μητέρα μου. Είδες. Είναι... Εδώ μας κοκάλωσε σε εμάς. Να σου πω, είναι ενεργειακά. Ναι, αλλά είδες ότι το συζητάει πια ο Δημήτρης έτσι, ναι, πολύ. Μπορεί να πει ότι είναι το okay. Πολύ... Και σκέφτομαι ότι ακόμα μέχρι και σήμερα δηλαδή με τον αδερφό μου, γιατί η μητέρα μου κάθε καλοκαίρι έκανε πάρα πολλά μπάνια. Ναι, μιλάμε, ναι, τώρα, ναι. Δεν ήταν μια γυναίκα που δεν ήξερα να κολυμπήσει κτλ. Γι' αυτό αγαπάς τόσο το υγρό στοιχείο, Δημήτρη. Ναι, έκανε γύρω στα 120 μπάνια, σκέψου. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή 4 μήνες έκανε συνέχεια μπάνια. Και μας πήραν τηλέφωνο, εμένα βασικά πρώτο, εγώ πάλι το λούστηκα πρώτο. Από το λιμενικό να μας ενημερώσουν αρχικά ότι είναι αγνοούμενοι, ναι, ναι, ναι. Και μετά ουσιαστικά μας πήραν και μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκε, αλλά ναι. Είναι εγώ πιστεύω ότι είναι εδώ κοντά σου και πιστεύω, ναι, ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε είναι εδώ κοντά μας. Και ότι ενεργειακά είναι τόσο έντονη η αγάπη που έχουμε αισθανθεί που δεν σπάει αυτή η ενέργεια. Όχι, δεν φεύγει, ποτέ. Δεν εξαϊλώνεται. Νομίζω ότι κάνουμε και λίγο πράγματα έτσι που μας θυμίζουν τους δικούς μας. Τους θέλεις, για να μην χάσει την επικοινωνία. Ναι. Ξέρετε, τώρα δεν σου έχει συμβεί που είπες. Δεν θα σας πω εγώ άλλη μέρα τα μεταφυσικά μου, γιατί αν τα πιάσουμε, εγώ θα αρχίσουμε να κλαίμε, θα είμαστε εδώ πέρα χάλια. Θα δείτε τώρα πώς θα αλλάξω εγώ το κλίμα και κατευθείαν θα μαρμαρώσετε. Καμίλα. Να και φαίνεσαι. Το βλέπω, Καμίλα. Θα με πεις Καμίλα εμένα. Τι έκανε πάλι Καμίλα. Καμίλα. Η Καμίλα δεν έκανε τίποτα, αλλά ο Καμίλος, δηλαδή ο πρώην σύζυγος της Καμίλας. Καμίλα. Συγγνώμη, η Καμίλα ήταν παντρεμένη πριν ναι, τον Κάρο. Με τον Πάρκερ Μπόουλς. Από εκεί πήρε. Περίμενε και πάντα τον Κάρο. Αυτός είναι παρουσιαστής ο πρώην σύζυγος. Ο πρώην της... Παιδιά, πότε πρόλαβε να ήταν παντρεμένη πριν, αφού με αυτόν τον άνθρωπο δεν το δίδαμε και στο Κράνο, ήταν παράλληλα τόσα χρόνια. Ήταν κρυφά, ήταν κρυφά. Ο πρώην της έχει κάνει πολλά. Ήταν παντρεμένη. Τώρα να μην ανατρέξω σημειώσεις μου, αλλά τέλος πάντων είναι συνταξιούχος τώρα αξιωματικός του Βασιλικού Βρετανικού Υπηκού. Να το. Βεβαίως. Παντρεμένος τρεις φορές. Είχε... Πριν ή μετά την Καμίλα. Όχι, όχι. Και πριν την Καμίλα ήταν παντρεμένος. Μάλιστα. Είναι 84 ετών. Να το. Και έχει σχέση πλέον
με την πρώην παρουσιάστρια του πιο αδύναμου κρίκου. Καλέ, ενώ αυτό πήγα να σου πω. Η Βρετανίδα αυτή δεν είναι η ξινή που κάνει τον αδύναμο κρίκο. Δεν μπορεί, μην το λες έτσι για τους ανθρώπους. Να σου πω. Μα είναι, άμα τη δεις, η Έλενα ακρίτε μπροστά της είναι το συνεφάκι μου και χάτα. Είχε και τα θέματά της. Είχε και τα θέματά της, να σας θυμίσω, με το αλκοόλ. Αυτή η συγκεκριμένη κυρία. Ναι. Βρέθηκε τέλος πάντων σε μια τηλεοπτική εκπομπή, έδωσε συνέντευξη. Εκεί ερωτήθηκε για το αν, ας πούμε, είναι μαζί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Και έδωσε και μια πάρα πολύ ωραία θεϊκή. Ναι. Και έδωσε και πάρα πολύ ωραία με το γνωστό της αυτό το ξινό ύφος απάντηση. Είπε, ναι, τέλεια. Να κοιτάζεις τη δουλειά σου. Καλά το είπε. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις γιατί δεν χωράει συζήτηση. Δεν χωράει συζήτηση. Εμείς που δεν απαντάμε ή απαντάμε, σε πάλι πριν ο Κορνέλα. Όχι, μην κάνεις εσύ την κυρία. Εσύ χαμογέλαγα. Όχι, θα κάνω αυτό. Σε παρακαλώ, Δημήτρη μου. Εσύ που είσαι όλο καρδιά. Μην με βρούκε ένα κακό. Όχι, να πείσω μισή την καρδιά. Γιατί σημασία έχει ότι δύο πρώην αυτοί τέλος πάντων αποκαταστάθηκαν. Δύο χρόνια. Ναι, αποκαταστάθηκαν βέβαια. Και η Καμίλα όχι απλά, καλό αποκαταστάθηκε. Ήταν να την κλάψουμε. Εντωμεταξύ να πω ότι μοιάζουν. Έχετε καταλάβει κάτι, ότι αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και είναι στο Βρετανικό, ήτανε μάλλον στο Βρετανικό στρατηγό. Ναι. Δηλαδή φαντάσου όλοι μεταξύ τους ένα κύκλος καλός. Βέβαια, τώρα εκεί τα ίδια πάρτι, τι να κάνεις, που κοιτάς, αυτές μοιάζουν και όλα. Άλλο σου λέω, δηλαδή αυτή, οκ, εντάξει. Μόλις εμένα φάνηκε περίεργο. Κοτσονάτος πάντως, κοτσονάτος. Στα 84 κρατήσει την ξινή, όπως λες και εσύ, δύσκολο. Κοτσονάτος, δεν πρέπει να είναι καγγλικιά στο σπίτι. Έχουμε εξελίξεις όμως. Όπα. Εντάξει. Τζένιφερ Λόπες. Εννοείται. Αυτά που παίζουμε σήμερα εδώ τα βλέπετε αύριο αλλού. Καινούργιες εξελίξεις. Στην Τζένιφερ Λόπες. Ναι. Έχουμε τρομερή ενημέρωση. Πήραν εξωγικό. Πάντε αποκλειστικό. Πήγε σε πρεμιέρα στην ταινία Atlas που πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπες. Την είδα ότι την έχει βάλει το Netflix να τη δούμε. Θα προβληθεί εκεί πέρα ο Σονούκο. Ναι. Προσέξτε να δείτε στην πρεμιέρα εδώ μπορούμε να δούμε αν θέλετε και τα πλάνα που έχουμε. Δεν ήταν ο Ben Affleck, αλλά μόστραρε φουλ το δαχτυλίδι του γάμου. Α, γι' αυτό πάει σαν του σουλιώτησα με τα χέρια. Πολύ χαρούμενη, τη βλέπουμε κιόλας εδώ. Και να σας θυμίσω ότι αυτό, να το, αυτό το δαχτυλίδι κοστίζει 5 με 10 εκατομμυριάκια. Α, τσάμπα. 10 εκατομμύρια στο χέρι της 5 έχει. 5 με 10. 10 εκατομμύρια θα πάρει και άλλα 30 για να χωρίσουν. Καλά πήγε αυτός ο πολιτισμός. Κοιτάξτε το μεταξύ αδυναμία, έχει ρέψει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν θα την κλάψω, Κατερίνα μου. Δεν θα την κλάψω. Μια μπουκιά και φωνάζει άλλους 10 να τη γυμνάσουν από πίσω. Θα είχαν χωρίσει, θα ήταν σε κρίση ο γάμος τους και θα ήταν τόσο χαρούμενοι. Γιατί θα το έδειχνε. Τα έχουμε ξαναδεί, ρε Δημήτρη. Παιδιά, μπορεί να ήταν για τις ανάγκες του ρόλου να είναι τόσο αδυνατή και γυμνασμένη η κοπέλα. Όχι, λέμε για τη χαρά. Ότι δεν είναι χαρούμενη. Όχι. Για τη χαρά λέμε. Ότι είναι χαρούμενη. Παρά είναι χαρούμενη αν χωρίζει, λέμε, ρε παιδάκι μου. Να σου πω. Αλλά μήπως έχει βάλει προσωπία. Ηθοποιός είναι, μια χαρά. Καλά, μάλλον, παιδιά, συμβαίνει αυτό. Ότι ο άλλος βαριέται απίστευτα όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Του λέει θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί είναι η γλάστρα της Τζέιλο σε αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα λέμε και αυτά. Συγγνώμη. Είναι και της μπύρας ο Μπεν. Ναι, αλλά ο Μπεν. Για όλα αυτά που έχουν συμβεί, άμα βγουν μαζί, μόνο γλάστρα δεν θα είναι. Θα είναι ότι πει κέντρο φουλ. Επίσης, ο Μπεν θέλει να κάνει στροφή. Στροφή. Πού? Και με την, από τότε που ξεκίνησε το επιχείρηση Argo, το θυμάστε την ταινία επιχείρηση Argo που ήταν δικό του όλο σκηνοθεσία κτλ. Ναι. Αυτός έχει μπει σε μια διαδικασία που θέλει να μπει σε λίγο πιο, εντός εισαγωγικών, πιο κουλτουριάρικο Hollywood, ρε παιδάκι μου. Και σου λέει τώρα με την Jennifer on the Block δεν θα μου φύγει ρε ζηνιά. Έχει το Hollywood κουλτούρα. Βέβαια και έχει το Hollywood κουλτούρα. Μόνο οι Κινέζοι έχουν κάτι τέτοιο. Την ερώτηση, έχει το Hollywood κουλτούρα, ήταν όλα τα λεφτά, το βλέπω το Δημήτρη και να την κοιτάει στην άνοιξη. Τι απάντηση! Τι είπε στην Ελλάδα, πώς διάβασε να κάνει κουλτούρα και να ξαύρει με την Τζέιλο και να ξαναγίνει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, περιμένουμε αύριο την κοινή εμφάνιση. Η ταινία έρχεται νομίζω το Atlas. Τελικά έχουμε και κοινή εμφάνιση. Ναι, θα κάνουν. Έχω ειδικές πληροφορίες. Όχι, είναι πολύ ενημερωμένος. Δεν την έχουν κάνει ακόμα. Η εκπομπή είπα ότι είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Δεν πουλήσα εγώ ότι είμαι ενημερωμένος. Θα μας πετάξεις έξω, δεν είσαι μέλος. Όχι, είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Αύριο θα έχουμε τη συνέχεια από το Σύριαλ. Έχουμε στείλει και απεσταλμένοι στο Σικάγο. Λοιπόν, έχουμε στείλει. Διακόπτω την κανονική ροή του τραπεζιού αυτού. Περαιώθησαν οι εργασίες. Πάμε. Τι θες, μετά θα λύσαξε. Δεν μας φτάνει, θέλω κι άλλο. Μετά τις διαφημίσεις ξαναερχόμαστε για να χαιρετήσουμε. Δεν θα έχει άλλο. Πάμε και ήταν από άλλο πέρα. Γιατί σε ποιο βίντεο κλειπ δεν είναι. Είναι κουκλάρα, αλλά σε αυτό το πρώτο με το που είχε βγει, μας είχαν φύγει τα σαλόνια. Ο Τόνι Μοτόλα όμως τότε είχε και μάτι και αυτή. Τον είχα γνωρίσει στο Μαϊάμι, θα σας τα πω μια άλλη φορά. Διότι δεν ξέρετε τι έχετε εδώ πέρα. Τι θησαυρό φοβερό. Σιγά σιγά θέλουμε να καλύπτουμε. Μια και είπα θησαυρό, δεν ξεχνάμε. Την Παρασκευή κληρώνει το Galaxy Samsung Tab
S9, προσφορά της αγαπημένης μας Γκοτσόπουλος Home. Να σας πω ότι έχουμε μέχρι τις 31 Μαΐου μεγάλες προσφορές στον Γκοτσόπουλο. Βλέπετε και στις οθόνες σας. Μπορείτε να πάτε σε Μαρούσι, μπορείτε να πάτε στο κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να πάτε Ποσειδώνος και να συναντήσετε όλη αυτή την φοβερή έκθεση επίπλων Γκοτσόπουλος. Τα λατρεύουμε τα έπιπλα. Μπείτε και στο γκοτσόπουλος.gr για να δείτε τα πάντα. Μας προσφέρει όμως ένα Samsung Galaxy Tab S9 που θα γίνει δικό σας την Παρασκευή. Τώρα, άλλη μία σημαντική ανακοίνωση. Κυριακή κληρώνει το Opel Corsa, το αγαπημένο 1200 κυβικά 75 άλογα, αξίας 19.000 ευρώ. Είναι το Opel Corsa Edition, ήρθε η μέρα να γίνει δικό σας. Σπεύσατε με μηνύματα, σπεύσατε με κλήσεις. Παρασκευή το πρώτο δώρο από Γκοτσόπουλο, Κυριακή το δεύτερο που είναι η αυτοκινητάρα. Ζήτα αλφα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800 ή είναι. Τηλεφωνούμε. Πού, παιδιά? Στο 14800. Για αυτό, το 14800. Λοιπόν, κι όμως είναι μόλις Τρίτη, και, είχε και δεν είχε ντυθεί Πέμπτη αυτή η Τρίτη σήμερα. Νομίζω ότι είναι εύκολα ντυμένη. Ναι. Να πιάσουμε τη δική μου επιδοχή ότι είναι Παρασκευή, να μην έρθουμε. Ωραία, ωραία. Παραμονή Παρασκευή. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη στις 2 εδώ, όλο το τρελό κομείο. Πάει.